Φίλες και φίλοι, απόψε έχουμε μαζί μας την αγαπημένη συνάδελφο και φίλη, τη Μαριάννα τη Μητά. Έχουμε φιλοξενήσει στο παρελθόν ένα από τα πρώτα βιντεάκια που είχε φτιάξει η Μαριάννα. Καλησπέρα Μαριάννα, τι κάνεις? Καλησπέρα Θέκλα, χαιρετίζω εσένα και όλη την όμορφη κοινότητα που έχεις δημιουργήσει. Εσύ με τα τόσο ξεχωριστά σου στοιχεία, με την τόση μεγάλη αγαπητικότητα, συμπονετικότητα, περηφάνεια, αξιοπρέπεια που έχεις κάθε μέρα, πραγματικά σερβίρεις το πιο νόστιμο και το πιο θρεπτικό φαγητό σε όλη αυτή την κοινότητα. Που εδώ και δύο χρόνια, πραγματικά, σε βλέπω αδιάλειπτα, δεν σταματώ ποτέ. Πάντοτε έχεις κάτι να δώσεις και έχεις να δώσεις κάτι που είναι σημαντικό και κάτι που είναι ξεχωριστό, γιατί είναι από την ψυχή σου. Έχει να κάνει με την αυθεντικότητά σου και την ειλικρίνειά σου. Σε ευχαριστώ πολύ Μαριάννα μου και επίσης ευχαριστούμε και για τα πολύ ωραία σχόλια που γράφεις ενίοτε κάτω από τα βίντεο, τα οποία είναι πολύ επικοδομητικά. Λοιπόν, η Μαριάννα είναι συνάδελφος, είναι ψυχολόγος, όπως βλέπετε είναι νεότερη από μένα, είναι Αθηναία, όμως παρόλο που είναι νεότερη και αυτή που στην Αριστονίκη είναι αρκετά πολύ διαβασμένη και πολύ σπουδασμένη. Όποτε την πάρω τηλέφωνο, θα έχει κάποια εξέταση, θα κάνει μια καινούργια εκπαίδευση. Είσαι και εσύ της αδιάλειπτης μαθήσεως. Η Μαριάννα είναι συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια, είναι ψυχολόγος και επίσης έχει κάνει αρκετές εκπαιδεύσεις πάνω στη ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία, μεταξύ άλλων. Και γι' αυτό το λόγο την επέλεξα για να μιλήσουμε για ένα πολύ δύσκολο θέμα που μου ζητάτε να μιλήσουμε και που σας έχω πει ότι εγώ δεν είμαι ειδική, ενώ η Μαριάννα γνωρίζει πολύ περισσότερα από μένα, για τα όνειρα. Τη ψυχολογική σημασία των ονείρων, το τι είναι τα όνειρα, τι σημαίνουν τα όνειρα, γιατί βλέπουμε όνειρα και πολλά άλλα, τα οποία θα συζητήσουμε σε αυτό το βίντεο, το οποίο Μαριάννα ετοιμάσου θα πάρει ώρα. Είμαι έτοιμη και χαίρομαι πάρα πολύ, καθώς υπάρχει πραγματικά μεγάλος πλούτος πληροφοριών σχετικά με τα όνειρα και στο κομμάτι της ψυχανάλυσης, φυσικά με την ερμηνεία των ονείρων και αυτό το πόνημα του Φρόιντ που μας έρχεται το 1900, εκεί πατάει κατευθείαν στην απαρχή του 20ου αιώνα. Θέλω εγώ να πω, πριν πω για τα ψυχαναλυτικά, ότι ας σκεφτούμε όλοι μας πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το όνειρο όταν κάθε βράδυ βλέπουμε περίπου 3 όνειρα στην υπναγωγική, στην υπνική μας διαδικασία. Κάθε βράδυ 3 όνειρα. Αν κάνουμε ένα γρήγορο υπολογισμό, Θέκλα μου, θα δούμε ότι περίπου είναι 84 όνειρα το μήνα και 1000 περίπου 8 όνειρα τον χρόνο. Γύσεις και μετά εσύ, γιατί εγώ εδώ θέλω να το πω ότι η Μαριάννα είναι πάρα πολύ επιμελής και έχεις καθίσει και έχεις διαβάσει πάρα πολύ για αυτό το βίντεο και αυτό σε τιμά, όχι γιατί δεν τα γνώριζες, επειδή θέλεις να είσαι όσο πιο ενημερωμένη γίνεται για να μας τα πεις με τις τελευταίες εξελίξεις που είναι γνωστές και στον τομέα της νευροψυχολογίας και των διαφόρων θεωριών προσωπικότητας και ψυχοθεραπείων. Και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι κοπίασες πολύ για αυτό το βίντεο. Θα σε ευχαριστήσω και γι' αυτό. Για μένα δεν είναι κανένα σκόπος και το λέω μέσα από την ψυχή μου, ειλικρινά, γιατί θέλω να πω ότι δεν το πας στην αρχή. Με τιμά ιδιαίτερα η πρόσκλησή σου και με τιμά Θέκλα επειδή είσαι εσύ. Είσαι η Θέκλα η Πετρίδου και ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για μένα. Αυτό έχω να πω μόνο και βάζω μία άνω τελεία. Θυμάστε σε ένα βίντεο που έκανα πρόσφατα για τις φιλίες, είπα ότι μια από τις 3 καινούργιες φίλες που έχω στην Ελλάδα είναι και η Μαριάννα Μητά. Η άλλη είναι η Μαρία Πανσιοπούλου, η συνάδελφος, και η άλλη είναι η Ελένη Παπαδοπούλου από την Ιμπρέσμη, που είναι καινούργιες φίλες, οι οποίες όμως έχετε έρθει έτσι πολύ αγαπητικά και πολύ όμορφα και χαίρομαι για σας. Δεν έχουμε έρθει τυχαία. Ανοίγεις εσύ τα φτερά σου, είσαι πολύ αγαπητική, είσαι πολύ αυθεντική, πολύ ειλικρινής και έτσι προσελκύεις ανθρώπους, έλκεις ανθρώπους και αυτό είναι ένα από τα, θα έλεγα, τα πολύ πολύ ξεχωριστά σου προσόντα. Βλέπω εκεί έξω στην κοινωνία ότι αρκετοί από εμάς τους συναδέλφους μου, αρκετοί ψυχολόγοι μου λένε ότι όλοι λένε μα τελικά αυτή η κοινωνία μας είναι σε μία σύψη, υπάρχει αρνητικότητα, σκοταδισμός. Και τελικά μέσα από το κανάλι σου που έχεις τόσους χιλιάδες κόσμου, τόσους πολλούς ακολούθους, εσύ Θέκλα μου, βλέπω την ανάγκη τελικά του κόσμου για αυτό τον υγιή πυρήνα που βρίσκεται εκεί μέσα σε σένα. Έχεις ανακατέψει μία μεγάλη κατσαρόλα με μία μεγάλη αγαπητική κουτάλα θαλπορής, συμπόνιας αγαπητικότητας και όλοι τρεφόμαστε από αυτό.
Λοιπόν, να σας θυμίσω ξανά, το έχω πει και το έχω αναρτήσει και στο κανάλι, ότι η Μαριάννα πολύ πρόσφατα, πριν ένα-δύο μήνες περίπου, έχει ανοίξει το δικό της κανάλι στο YouTube και σας προτρέπω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Μαριάννας. Όταν μπείτε στα προτινόμενα κανάλια που έχω στο δικό μας το κανάλι, είναι και το κανάλι της Μαριάννας μαζί με το κανάλι της Αριστονίκης. Είναι καλή ιδέα να κάνετε εγγραφή, γιατί εγώ τα βλέπω τα βίντεο της Μαριάννας, όχι ακριβώς όταν τα ανεβάζεις, τα βλέπω ώρες άλλες. Και είναι όλα διαμαντάκια και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εδώ θέλω να πω ότι δεν σημαίνει ότι αν είμαστε δύο ψυχολόγοι που έχουμε και δύο κανάλια, ότι πρέπει να μην συνεργαστούμε ή να μην προτρέψουμε ο ένας να ενασχοληθεί δημιουργικά τους ακολούθους του να εγγραφούν και σε άλλα κανάλια. Καμία σχέση. Θέλουμε να γίνονται περισσότερα τα κανάλια της ψυχολογίας, να μεγαλώνει ο διάλογος. Η ισχύ εν τη ενώση, Θέκλα μου. Αλίμονο, θεωρώ ότι θα ήταν μείον όλων των συναδέλφων αν δεν υπήρχε αυτή η αγαπητική διάθεση και η συναδελφικότητα. Σίγουρα δεν θα υπήρχε το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτή όλη η ολότητα, η κοινωνία, η κοινότητα που φτιάχνουμε είναι πολύ σημαντική, γιατί δίνει ξεχωριστά εργαλεία στον κάθε άνθρωπο εκεί έξω, στον κάθε συνάνθρωπό μας. Και μπαίνοντας και στο κανάλι της Μαριάννας, θα δείτε ότι ο κάθε ψυχολόγος έχει τη δική του προσέγγιση που έχει να κάνει με την προσωπικότητα του, έχει να κάνει με την εκπαίδευση του, έχει να κάνει με τις κλινικές του εμπειρίες. Και θα δείτε αυτό που σας λέω πολλές φορές, ότι δεν ταιριάζουμε με όλους τους ψυχολόγους. Θα δείτε ότι όπως υπάρχουν διαφορετικοί τύποι μέσα στους ανθρώπους που είναι εν δυνάμει ψυχαναλυόμενοι ή ψυχοθεραπευόμενοι, οι πελάτες ενός ψυχολόγου, έτσι υπάρχουν και διάφοροι τύποι στους ψυχολόγους, οπότε μπορείτε να διαλέξετε ο καθένας τον ψυχολόγο που ταιριάζεται. Λοιπόν, σου βάλα το πιο δύσκολο θέμα που έχω βάλει ποτέ. Είμαι πολύ τυχερή που δέχτηκες. Και επίσης χωρίς κανένα γονγκισμό και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Μεγάλη μου ευχαρίστηση, γιατί και εγώ κάθε φορά που δουλεύω ένα θέμα, ξέρεις Θέκλα μου, μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα. Μαθαίνω ακόμα περισσότερα πράγματα για μένα την ίδια, για τον εαυτό μου. Μαθαίνω για το δυναμικό μου. Μαθαίνω για το κομμάτι της μάθησης, της εξέλιξης. Θεωρώ ότι κάθε εκπαίδευση μπορεί να κάνουμε, και αυτό για μένα είναι ένα είδος εκπαίδευσης, το να έχει αναλάβει κάθε άνθρωπος μία θεματολογία και να έχει συνέπεια και πειθαρχία πάνω σε αυτή, φέρει τα δώρα της όλο αυτό. Και θέλω να μείνω εκεί και να ξεκινήσουμε λίγο με τα όνειρα, γιατί έχουμε έτσι ένα πλούσιο υλικό που θα προσπαθήσω όσο είναι δυνατόν να είμαι έτσι σύντομη και να μην... Πάρε το χρόνο σου, γιατί εμείς εδώ μιλάμε σε αυτό το κανάλι. Θέλουμε να ακούμε και βλέπουμε μεγάλα βίντεο για ως μέχρι το τέλος. Έτσι είναι στο κανάλι μας, τα βλέπουμε τα βίντεο. Οπότε μην έχεις έδεια. Έχεις όση ώρα θες μπροστά σου. Λοιπόν, θα κάνω μια καταρχήν ιστορική αναδρομή, μια χρονική αναδρομή, να δούμε τι γίνεται με τα όνειρα στην αρχαιότητα και να έρθουμε στην ψυχαναλυτική φάση και μετά σιγά σιγά να φτάσουμε στο 1977 που αρχίζουν και αλλάζουν λίγο τα πράγματα γύρω από το πλαίσιο των ονείρων. Στην ιστορική λοιπόν αναδρομή και στην αρχαιότητα θα δούμε τον Ισίωδο, ο Ισίωδος αυτός ο μεγάλος ποιητής και μυθολόγος, ο οποίος είπε το εξής. Ο πανέμορφος θεός ύπνος που απεικονίζονταν με μία μορφή ενός ρωμαλαίου νεαρού άνδρα είχε τεράστια φτερά. Αυτά τα τεράστια φτερά λοιπόν, αυτά τα τεράστια φτερά του ράντιζε όλους με την γλυκιά δροσιά της λύθης και τους υπνοτικούς του χυμούς και τους έβαζε σε βαθιά ξεκούραση και γαλήνη. Ήταν ένας υπερθεός, διότι είχε την εξής δυνατότητα. Μάλιστα η Ήρα τον προσφωνεί ως άνακτα βασιλέα ή θεό. Ήταν λοιπόν ένας υπερθεός, γιατί είχε τη μοναδική ικανότητα να βάζει όλους τους θεούς του Ολύμπου σε ύπνο, ακόμα και τον Δία. Και μάλιστα η Ήρα τον χρησιμοποίησε για αυτόν τον λόγο, για να μπορέσει να κατά κάποιο τρόπο να αλλάξει τα ιστορικά φαινόμενα στο Τροϊκό πόλεμο, να κοιμηθεί, ώστε έτσι να κοιμηθεί ο Δίας, να βάλει σε ύπνο ο πανέμορφος αυτός θεός τον Δία, κάτι που δεν ήθελε ο ίδιος, γιατί είχε προηγούμενα με τον Δία και το φοβόταν αυτό, όμως το τόλμησε να το κάνει, γιατί ήταν βαθιά ερωτευμένος με μία από τις μικρότερες χάριτες της Ήρας, τη θεότητα Πασιθέη. Η Πασιθέη ήταν μία πανέμορφη μικρή κοπέλα, θεότητα, η οποία έχει να κάνει και εκείνη με την γαλήνη και την ξεκούραση. Περιττό να σου πω, Θέκλα, ότι αυτοί οι δύο δημιούργησαν 997 παιδιά.
Τώρα, αν με ρωτήσεις να σου πω τα ονόματα των 997 παιδιών, εξαιρετικά δύσκολο για μένα. Πώς τα κατάφερα. Είναι δύσκολο. Αλλά τι ωραία ένωση ο ύπνος με την Πασιθέη, ο ύπνος με την ηρεμία. Πολύ ωραία ένωση. Ναι, 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 πραγματικά. Ήταν μια ένωση, θα λέγαμε, εκρηκτική, ηφαιστιακή. Γιατί αυτοί οι δύο ταιριάζαν τόσο πολύ και ο ένας και ο άλλος είχε αυτή τη δυνατότητα της γαλήνης και της ηρεμίας. Ωστόσο, στην αρχαιότητα πάντοτε ένας θεός είχε και χαρακτηριστικά δαίμονα. Τα χαρακτηριστικά δαίμονα είχαν να κάνουν με την αρνητική του όση, με την αρνητική του έκβαση. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο θεός ύπνος αρκετούς νεκρούς από τον άνω κόσμο τους μετέφερε στον Άδη, στον κάτω κόσμο. Έτσι είχε και αυτή την ιδιότητα. Με βασικό του παιδί τον Μορφέα, γνωστό σε όλους μας τον Μορφέα, το όνομά του στην αρχαιότητα τον πήρε από τις πολλές μορφές που έπαιρνε. Ένας θεός κι αυτός υπερδύναμη πραγματικά. Ήταν ο μοναδικός ο οποίος μπορούσε να στείλει μηνύματα από βασιλιάδες και ήρωες στους ανθρώπους. Ήταν ο μοναδικός που είχε απόλυτη σχέση με τον Άδη και τον Άνω Κόσμο. Με τους νεκρούς του Άνω Κόσμου. Μαριάννα, επειδή έχω ξεχάσει την αρχαία ελληνική μου μυθολογία, ο Άνω Κόσμος τι διαφορά είχε με τον Άδη? Ο Άνω Κόσμος, κατά κάποιο τρόπο, μιλάμε για τους ανθρώπους, τους θνητούς ανθρώπους, έτσι, όχι τους θεούς. Η θνητότητά τους τους έκανε να πεθαίνουν. Λαμβάνουν δηλαδή σε ένα βιολογικό τερματισμό στην αρχαιότητα, όπως το αντιλαμβάνονταν τότε. Ο Άδης είχε να κάνει με το σκοτάδι, είχε να κάνει με τον κάτω κόσμο και σαν να λέμε είχε στοιχεία κολάσεως τώρα. Κόσμος του παραδείσου ίσως. Ναι, ο κόσμος, ας πούμε, του παραδείσου και ο κόσμος του δαιμονισμού, του σκοταδισμού. Θα λέγαμε, τον παραλληλίζω τώρα με την χριστιανική θρησκεία και λέω για τον παράδεισο και την κόλαση. Θα λέγαμε ότι έτσι συμβολικά έρχεται. Άρα το καλύτερο που μπορούσες να πετύχεις ως άνθρωπος, άμα πεθάνεις, ήταν να πας στον άνω κόσμο. Και το χειρότερο να πας στον κάτω κόσμο. Ακριβώς. Γι' αυτό μιλάμε για τη δαιμονοποίηση του Θεού, του Θεού ύπνου, όταν πήγαινε και αυτός στον κάτω κόσμο. Δηλαδή άρχισε να έχει ιδιότητες δαίμονα και όχι ενός Θεού, με την καλότητά του και την αγαπωσύνη του. Αυτοί λοιπόν έφτιαξαν τον Μορφέα, όπως είπαμε. Ο Μορφέας ήταν ένας θεός υπερδύναμη, πάρα πολλές μορφές. Είχε αυτή τη δυνατότητα να επισκέπτεται συχνά τον Άδη, είχε και αρνητική έκφανση δηλαδή. Και τα επόμενα παιδιά του που είχαν μία ουσιαστικά για τον Ισίωδο κάποια δράση, όχι τα 997 παιδιά βέβαια, μιλάω για τα τρία βασικά παιδιά, ήταν ο Φοβήτορ και ο Φάντασος. Ο Φοβήτορ συνδέονταν κυρίως με τα εφιαλτικά όνειρα, τους εφιάλτες, και οι άνθρωποι ξυπνούσαν πάρα πολλές φορές τρέμοντας από τα όνειρα που έβλεπαν. Είχαν συνταλλακτικά όνειρα που ουσιαστικά έμπαιναν διείσδυαν μέσα στην ψυχούλα τους, και αυτό όλο έβγαινε με μια τρομοκρατία, με ένα έντρομο συνέστημα. Και βέβαια ο φάντασος ήταν ο πιο αγαθός, είχε να κάνει με τις φαντασιώσεις, τις παρεστήσεις που όλοι μπορεί να βλέπουμε σε μια ονειρική αναπαράσταση. Αυτά ήταν τα τρία βασικά παιδιά του, αυτά που είχαν την πιο κυρίαρχη δράση, με αρχικό τον Μορφέα που ήταν και ο δίδυμος αδερφός του θανάτου βέβαια. Έτσι. Ο θάνατος ήταν παιδί τους πάλι. Ο θάνατος φυσικά θα ήταν ένα από τα παιδιά του, όμως εδώ στον Ισιωδό, ό,τι πληροφορίες είδα, αναφέρονται κυρίως για τον Μορφέα και τη σχέση του Μορφέα με το θάνατο. Γι' αυτό είπα πριν ότι ο Μορφέας έχει μία αίσθηση δαιμονοποίησης. Πολλές φορές παρεμβαίνει ανάμεσα στον άνω και στον κάτω κόσμο. Έτσι, έχει και ένα δαιμονικό στοιχείο λοιπόν. Και βέβαια, ας πάμε μετά τον Ισίωδο, ερχόμαστε πάλι, παραμένουμε στην αρχαιότητα. Και θα δούμε τη σχέση που υπήρχε με τους ανθρώπους και το μέλλον. Η αρχαιότητα έβαζε μόνο ένα μελλοντικό πρόσημο στα όνειρα. Δεν υπήρχε καμία σχέση ανάμεσα στον ψυχισμό του ίδιου του ανθρώπου, αλλά και το παρελθόν του. Δεν υπήρχαν αυτά για τους αρχαίους. Δεν υπήρχε εσωτερική ερμηνεία των ονείρων, καμία. Όλες οι ερμηνείες εξωτερικές. Όλες οι ερμηνείες αφορούσαν το μέλλον και μόνο το μέλλον.
για παράδειγμα, διάφοροι κακοί ιονοί, διάφορα πουλιά τα οποία είχαν χρώματα σκούρα, για παράδειγμα, είχαν να κάνουν με σεισμούς, καταποτισμούς, λοιμούς. Βλέπουμε ότι κυρίως η σχέση του ανθρώπου με το όνειρο είχε να κάνει με την επικοινωνία των νεκρών, όσοι είχαν πεθάνει, αλλά και του Θεού ή των Θεών, μιας και τότε επικρατούσε το δωδεκάθεο. Αυτή είναι η κύρια σχέση που έχουν και μάλιστα τότε οι σπουδαίοι βασιλιάδες όπως ο Ξέρξης και ο Μέγας Αλέξανδρος είχαν πάντοτε ένα μάγο συμβουλάτορα που ερμήνευε τα μηνύματα που τους έδιναν τα όνειρα. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ανάμεσα στο 2000 και το 1500 π.Χ. έβγαλαν και τους πρώτους ονειροκρίτες που είχαν καθαρά σύμβολα. Όσον αφορά τώρα τη χριστιανική θρησκεία, Παλαιή και Καινή Διαθήκη, μιλάω πάντοτε για την αρχαιότητα, πάλι η σύνδεσή της είχε να κάνει με τους θεούς και τους νεκρούς, με τον Θεό και τους νεκρούς. Κάτι που όντως ίσχυε και για τους Ινδούς αλλά και για τους μουσουλμάνους, για τη μουσουλμανική θρησκεία. Πρώτη λοιπόν τομή που γίνεται εκεί έρχεται από τον Αριστοτέλη, πρώτη τομή. Και ουσιαστικά ο Αριστοτέλης αρχίζει και διαιρεί λίγο τα πράγματα και δεν μιλάει ξεκάθαρα για το μέλλον, αλλά δίνει μια πιο πνευματώδη διάσταση στα όνειρα. Δηλαδή ότι αφορούν το πνεύμα μας, αφορούν το εσωτερικό κόσμο μας και όχι αποκλειστικά το μέλλον. Και μετά τον ξαναβλέπουμε τον Αριστοτέλη στις σωματικές πηγές του ονείρου, που θα αναλύσω μετά που αναφέρει και ο Φρόιντ. Και ο Αρτεμίδωρος έκανε μια πολύ ουσιώδη κατάτμιση, μια διαίρεση ανάμεσα στα όνειρα που έχουν να κάνουν αποκλειστικά με την ψυχή μας και αποκλειστικά με το σώμα μας. Μάλιστα. Δεν μίλησε καθόλου για το μέλλον και εκείνος. Αυτές ήταν οι βασικές κατατμήσεις που κάνουν. Μείναν όμως μέχρι εκεί. Και μετά φτάνει κατευθείαν, μετά από όλα αυτά τα στοιχεία της αρχαιότητας, φτάνει το πόνημα του Φρόιντ, που θέλω να σου πω ένα μυστικό γι' αυτό το πόνημα, το οποίο εκδόθηκε το 1900, εκεί στην απαρχή του 20ου αιώνα, που μέχρι το 1924 ουσιαστικά ο Φρόιντ έβαζε συνέχεια προσθήκες. Έβαζε κομμάτια τα οποία τα συνέλεγε από τους αναλυόμενούς του. Στοιχεία που είχαν να κάνουν με τις μεθοδολογίες. Άλλωστε, η ερμηνεία των ονείρων υπήρξε ένα είδος βασικής μεθοδολογίας στην ανάγνωση ασθενειών για τον Φρόιντ. Ο Φρόιντ, λοιπόν, δεν είχε στόχο ποτέ να φτιάξει την ερμηνεία των ονείρων. Αυτό βγήκε τυχαία. Βγήκε τυχαία με ποια έννοια το λέω. Διότι παρατήρησε ο ίδιος μέσα από τους ασθενείς του, τους ασθενείς που είχαν ψυχονευρώσεις, όπως ο ίδιος έλεγε τότε. Έχουμε εκείνη την περίοδο, δεν υπάρχει απόλυτη διαίρεση, απόλυτη διαφοροποίηση ανάμεσα στην εύρωση και στην ψύχωση. Ο Φρόιντ μιλάει κυρίως για ιστερία και νευρώσεις. Οι νευρώσεις σήμερα είναι αυτό που λέμε αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές της διάθεσης. Είναι οι απλές διαταραχές και οι ψυχώσεις είναι οι πιο σοβαρές διαταραχές που έχουν να κάνουν με το ότι ο άνθρωπος μπορεί να χάσει και την επαφή με την πραγματικότητα. Ακριβώς. Είναι οι ψυχώσεις, η διπολική διαταραχή κτλ. Ακριβώς, Θέκλα. Τότε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι είδε το εξής μέσα από τη μεθοδολογία του. Πως οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν πλούσιους ελεύθερους συνειρμούς, οι ελεύθεροι συνειρμοί, να πω σαν μία απλή μεθοδολογία, ότι για παράδειγμα τους έβαλε να πούνε, βλέπεις αυτό το αντικείμενο ή πού εστιάζει η προσοχή σου, σε ένα μπουκάλι, σε μία λάμπα. Κάνεις λοιπόν ένα brainstorming, μία ιδεοθύελα, λες για ένα δευτερόλεπτο τι σου έρχεται, τι συνέστημα, τι πρόσωπο για αυτό το αντικείμενο. Προσπαθούσε να μην υπάρχει λογοκρισία. Αυτό ήταν το βασικό κομμάτι του Φρόιντ. Είδε λοιπόν πως οι άνθρωποι που είχαν πλούσιους ελεύθερους συνειρμούς είχαν και πολύ πλούσια ονειρική δράση. Και από αυτό κατάλαβε πως τα όνειρα, και έβγαλε βέβαια και τα δύο βασικά του μοντέλα, το δομικό και το τοπογραφικό, που έχουν άμεση σχέση με την ονειρική διεργασία, θα τα αναφέρω αμέσως τώρα. Είδε λοιπόν πως οι άνθρωποι ουσιαστικά αυτό που ο ίδιος διάλεξε και όρισε σαν όνειρο, ήταν πως είναι μια βαθιά πηγή, μια βασιλική οδός προς το ασυνείδητο των ανθρώπων, να πω πολύ απλά, με το κατώτερο, το πιο βαθύ στρώμα της ψυχής τους. Το παρομοιάζει πάρα πολύ με ένα παγόβουνο, που όλοι αν γκουγκλάρουμε λίγο την ψυχανάλυση και δούμε το τοπογραφικό μοντέλο του Φρόιντ, θα δούμε αυτό το παγόβουνο, το οποίο στην επιφάνεια έχει μια μικρή μυτούλα που βγαίνει, ένα μικρό ποσοστό αυτού του παγόβουνου. Λίγο πριν την επιφάνεια διαχωρίζεται με μια γραμμή, είναι το προσυνείδητο, και όλο το μεγάλο κομμάτι που φτάνει στον πυθμένα της θάλασσας είναι όλο ασυνείδητο. Και λέει λοιπόν πως είναι η βασιλική. Το προσυνειδητό που λες είναι το ίδιο με το υποσυνείδητο. Το ίδιο με το υποσυνείδητο, ακριβώς.
Άρα αυτό είναι το τοπογραφικό μοντέλο. Αυτό είναι το τοπογραφικό μοντέλο. Το τοπογραφικό μοντέλο είναι συνειδητό, ασυνείδητο ή προσυνειδητό. Συνειδητό, συνειδητό, συνειδητό ή υποσυνείδητο και ασυνείδητο. Ακριβώς. Το θυμάμαι που κάναμε στο Πανεπιστήμιο ένα σχήμα που έδειχναν ότι όσο προχωράει η ψυχοανάλυση, να το κάνει ο δόκτωρ Στάθης Μπεράγκης, ο Μακαρίτης, ο ψυχίατρος, ο ψυχαναλυτής μας δίδασκε για τη θεωρία του Φρόιτ στη Θεσσαλονίκη, λέει όσο προχωράει η ψυχανάλυση, τόσο μεγαλώνει το συνειδητό και το υποσυνείδητο και τόσο μικραίνει το ασυνείδητο. Έλεγε ότι αυτό είναι ο σκοπός. Αυτό είναι το τοπογραφικό μοντέλο. Το άλλο, πώς το είπες? Το άλλο είναι το δομικό μοντέλο. Το δομικό μοντέλο του Φρόιντ είναι το γνωστό σε όλους τους συναδέλφους. Το κομμάτι που έχει να κάνει με το εκείνο ή το id, το αυτό δηλαδή, που έχει να κάνει με το εγώ και το υπερεγώ. Μάλιστα. Άρα είναι αυτή. Τα γνώριζα, αλλά δεν γνώριζα το ονομάζεται τοπογραφικό μοντέλο και το άλλο, πώς το είπες, το άλλο. Δομικό και τοπογραφικό. Είναι οι τρεις διαχωρισμοί. Ο ένας είναι στο συνειδητό, προσυνειδητό ή υποσυνείδητο και ασυνείδητο. Ακριβώς. Και άλλος είναι στο εγώ, το υπερεγώ και το it, το αυτό. Και το it, ακριβώς. Και αυτά ο Φρόιντ ήταν γιατρός. Δεν μίλησε για ψυχή έτσι απλά. Όρισε την ψυχή ως ψυχικό όργανο. Το ψυχικό όργανο μπορεί να υποστεί εξέταση. Με αυτή την έννοια μίλησε για το ψυχικό όργανο. Και μάλιστα αυτά που έφτιαξε, αυτές οι κατατμήσεις, ήταν ψυχικά στρώματα, ψυχικές δομές. Όμως δεν ήταν δομές του εγκεφάλου. Για παράδειγμα, μίλησε ουσιαστικά για ψυχικές έννοιες που δεν μπορούμε να τις δούμε ξεκάθαρα ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν είναι δομές στον εγκέφαλό μας, εγκεφαλικά τμήματα όπως είναι ο υπόκαμπος, η πρόσθετη μετωπία, η λοβή, η αμυγδαλή, ο μέσος εγκέφαλος, η γέφυρες, ο θάλαμος, ο υποθάλαμος. Δεν συνδέονται με τέτοια. Την νευροψυχολογία έχουν να κάνουν με τη θεωρία του Φρόιντ, η οποία θεωρία του Φρόιντ είναι ο δικός του τρόπος να εξηγήσει γιατί λειτουργούν οι άνθρωποι όπως λειτουργούν. Ακριβώς. Και η ψυχανάλυση εν γέννη είναι μία θεωρία προσωπικότητας η οποία έχει αντίστοιχες ψυχοθεραπευτικές προτάσεις, ψυχοθεραπευτικά μοντέλα. Όταν μιλάμε για θεωρίες προσωπικότητας και για ψυχοθεραπευτικά μοντέλα, δεν μιλάμε για επιστήμη αυτή καθ' αυτή, όπως τη φυσική που μπορεί να αποδειχθεί. Μιλάμε για τρόπους πρόσβασης σε καλύτερη λειτουργικότητα του ανθρώπου. Και γι' αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω, συγγνώμη Μαριάννα που σε διακόπτω, όταν μου λέτε τι είναι καλύτερο για μένα, να κάνω ψυχανάλυση, να κάνω ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία, να κάνω συστημική οικογενειακή, να κάνω το ένα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί δεν μπορώ να ξέρω τι είναι καταλληλότερο για εσάς και δεν μπορούμε κιόλας να πιάσουμε μία ψυχοθεραπευτική μέθοδο, μία θεωρία προσωπικότητας, ένα ψυχοθεραπευτικό μοντέλο και το ανεβάσουμε πιο ψηλά από τα υπόλοιπα και να πούμε, α, η θεωρία του Φρόιντ ήταν καλύτερη από τη θεωρία, για παράδειγμα, του Άντλερ ή του Γιούγκ ή του Σκίνερ. Δεν είναι έτσι? Είναι έτσι και... Είναι πρώτος ο Φρόιντ, έτσι, σίγουρα και εξαιρετικά καινοτόμος, γιατί πριν το Φρόιντ δεν υπήρχαν όλα αυτά. Δεν υπήρχε η ισχύ ενός τέτοιων μοντέλων, δεν είχε ανακαλυφθεί τίποτα. Πριν υπήρχε η φιλοσοφία, έτσι, και η έννοια της αρχαιότητας κυρίως, μαζί με τη φιλοσοφία. Ο Φρόιντ έρχεται και κάνει τη μεγάλη τομή και παρουσιάζει αυτά τα... τις ψυχικές έννοιες, τις ψυχικές δομές. Και πράγματι, Θέκλα μου, είναι πολύ υποτιμητικό να πούμε, είναι υποτιμητικό για την ίδια την επιστήμη μας, να πούμε ότι η ψυχοαναλυτική, η ψυχοδυναμική θεραπεία είναι πολύ καλύτερη από την ανθρωπιστική θεραπεία ή από τη συστημική οικογενειακή θεραπεία ή από την δραματοθεραπεία ή καστική θεραπεία, που είναι εξίσου σημαντικές όλες. Ναι. Έτσι. Και... για μένα το καλύτερο θα ήταν αυτό που λέμε. Ένας ειδικός, αν έχει εκπαιδευτεί σε αρκετές, έχει κάνει αρκετές εκπαιδεύσεις. Δηλαδή, υιοθετήσει ένα πιο ολιστικό μοντέλο στο κομμάτι της ψυχοθεραπείας του, για να μπορεί να δει τελικά τι είναι αυτό που θα βοηθήσει περισσότερο τον θεραπευόμενο. Και εσύ έχεις έρθει σε επαφή και με τη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, με τη συστημική οπωσδήποτε που έχει κάνει την εκπαίδευσή σου, με την ψυχοαναλυτική, φαντάζομαι και με την ανθρωποκεντρική, με διάφορες. Δηλαδή, δεν είναι. Φυσικά. Να μην έχουμε εκπαίδευση σε όλες, να αποφυτούμε από μια ψυχοθεραπευτική σχολή, αλλά ερχόμαστε σε επαφή και μαθαίνουμε και στο Πανεπιστήμιο κιόλας μαθαίνουμε τα διάφορα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα. Και σίγουρα δεν υπάρχει μία οδός μόνο, δεν μπορείς να πεις η μία θεωρία υπερτερεί της άλλης. Εσάς όσο περισσότερες θεωρίες γνωρίσουμε, τόσο το καλύτερο. Ακριβώς. Αυτό είναι
το πλεονέκτημα ενός ειδικού, αλλά και το πλεονέκτημα που θα έχει και ο θεραπευόμενός του, αν ο ίδιος έχει εκπαιδευτεί σε αρκετές μορφές ψυχοθεραπείας, έτσι ώστε να κρίνει ποια είναι η καταλληλότερη για να βοηθήσει τον αναλυόμενό του, αν μιλάμε για ψυχοδυναμική θεραπεία, ή τον θεραπευόμενό του, αν μιλάμε για οποιαδήποτε ψυχοθεραπεία. Εγώ να έχω ασχοληθεί με την... Το πελάτη το μιλάμε για πελατοκεντρική θεραπεία. Και το πελάτη το μιλάμε βεβαίως για ανθρωπιστική ροτζεριανή θεραπεία, που είναι μία από τις αγαπημένες μου, θέλω να σου πω. Εμένα μου αρέσει πολύ, Μαριάννα. Την οποία αρχικά λίγο, να πω την αλήθεια, ήμουν λίγο απόμακρη με την ροτζεριανή. Μας την παρουσίασαν στην ψυχανάλυση, στο ψυχοδυναμικό μοντέλο, λίγο ότι υστερεί, κάτι που δεν ισχύει καθόλου φυσικά, έτσι, γι' αυτό το λέω. Και την αγάπησα ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, γιατί είδα το κομμάτι των βασικών κανόνων της, που είχε να κάνει με την αγαπητικότητα, την αυθεντικότητα. Αναγνωρίζεις ότι είναι η ψυχοθεραπευτική μέθοδος από την οποία είμαι περισσότερο επηρεασμένη? Ναι, ναι, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό. Στη βασικά στη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία. Το ξέρω, το γνωρίζω και αυτό. Και μετά στη συστημική. Αλλά με κέρδισε η ροτζεριανή. Όχι ότι ακολουθούσα όταν έβλεπα κόσμο μόνο στοιχεία της ροτζεριανής, αλλά με κέρδισε ιδιαίτερα αυτή η εντυμότητα που εισάγει και αυτή η παρέμβαση στο εδώ και τώρα, η οποία όμως ροτζεριανή προσέγγιση δεν αποκλείει τις υπόλοιπες μεθόδους, και ίσα ίσα θεωρώ ότι οποιαδήποτε άλλη εκπαίδευση έχουμε, και δεν είναι τυχαίο που η ψυχαναλυτική θεωρία είναι από τα συστατικά στοιχεία των σπουδών ψυχολογίας σε όλα τα πανεπιστήμια. Έτσι, έτσι. Υπάρχει έρισμα της ψυχαναλυτικής θεωρίας σε όλες τις υπόλοιπες μοιράς. Δηλαδή δανειζόμαστε όλη στοιχεία, γιατί δεν είμαι ψυχαναλυτική, δανειζόμαστε σίγουρα όλη στοιχεία από την ψυχανάλυση, που βέβαια τα εναποθέτουμε τώρα στο σύγχρονο άνθρωπο, έτσι, και τις σύγχρονες ανάγκες βέβαια. Μαριάννα μου, θέλω να μας εξηγήσεις λίγο καλύτερα το τοπογραφικό μοντέλο και το δομικό μοντέλο του Φρόιτ που μας έχεις αναφέρει, και πώς, καταλαβαίνοντας αυτά τα δύο μοντέλα, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τα όνειρα. Έτσι κι αλλιώς, αυτά τα δύο μοντέλα δημιουργήθηκαν για να μπορέσουν κατά κάποιο τρόπο να επεξεργαστούμε εμείς οι ίδιοι τα όνειρα και να καταλάβουμε πράγματα για τον εσωτερικό εαυτό μας, για τα ψυχομπάουλά μας, όπως λέω εγώ. Είναι μια έκφραση δική μου αυτή. Πολύ ωραία έκφραση, ψυχομπάουλα. Πάρα πολύ. Τη χρησιμοποιώ συχνά αυτή, γιατί έχει να κάνει με τα μπαούλα αυτά τα πολύ μεγάλα, που είναι πολύ κλειστά εκεί και δεν τα ανοίγουμε τόσο εύκολα. Και κατά κάποιο τρόπο εγώ τα παρομοιάζω με το ασυνείδητο κομμάτι της ψυχής μας. Ο Φρόιντ λοιπόν, όσον αφορά τώρα το τοπογραφικό μοντέλο της ψυχής, μίλησε για δομικές ενότητες, για δομικά τμήματα, τμήματα λοιπόν της ψυχικής λειτουργίας. Ξαναλέω, δεν έχουν να κάνουν αναφορά στην νευροεπιστήμη με εγκεφαλικά τμήματα, δεν συνδέονται με αυτό. Έχουν να κάνουν με μία έννοια ψυχικής λειτουργικότητας, όμως που υπάρχει ισχύ πραγματικά μέχρι σήμερα. Και είναι το έρισμα, η βάση της επεξεργασίας των ονείρων μας. Άρα λοιπόν, όταν αναφέρουμε το συνειδητό κομμάτι είναι όταν ένας άνθρωπος έχει επίγνωση όλης του της ψυχικής λειτουργικότητας. Δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα, εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, είναι για παράδειγμα 8 η ώρα το βράδυ, είναι η μέρα Δευτέρα και κάνουμε θεματολογία των ονείρων. Είμαστε σε πλήρη επίγνωση αυτού που γίνεται. Παράλληλα όμως με αυτό, ναι, μεν είμαστε εμείς σε πλήρη επίγνωση, όμως λειτουργούν και άλλα πάρα πολλά ασυνείδητα στοιχεία, παράλληλα με τη συνείδησή μας, και μετά μπαίνουν με έναν τρόπο στην ονειρική μας δραστηριότητα. Πολλά περιεχόμενα, λέει, η ίδια η θεματολογία του ονείρου μας δίνει το ένασμα, μας δίνει το ερέθισμα από μόνη της, για κάποιο λόγο να διερευνήσουμε τι είναι το όνειρο, με τη δική μας ματιά, με τη δική μας έτσι οπτική. Στο συνειδητό λοιπόν μοντέλο έχουμε απόλυτη επίγνωση των ψυχικών μας λειτουργιών. Στο τοπογραφικό. Είμαστε στο τοπογραφικό μοντέλο της ψυχής. Επειδή πες στο συνειδητό μοντέλο, στο τοπογραφικό. Ναι, τοπογραφικό. Συγγνώμη, τοπογραφικό μοντέλο, το οποίο αποτελείται από τρία μέρη, το οποίο είναι το συνειδητό που μόλις τώρα αναφέραμε. Το προσυνειδητό είναι το αμέσως επόμενο. Το προσυνειδητό είναι αυτό που είπα, το παράδειγμα με το παγόβουνο λιγάκι, που είναι λίγο πριν βγει στην επιφάνεια, αλλά ακόμα βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα. Στο προσυνειδητό μοντέλο δεν έχουμε πλήρη επίγνωση όλων των ψυχικών μας τμήματων, τι γίνεται στην ψυχική μας λειτουργία. Ωστόσο, το περιεχόμενο αυτό με ιδιαίτερη προσπάθεια μπορεί να ανακληθεί, μπορεί να αναδυθεί στη συνείδηση. Και αυτό πώς γίνεται, Θέκλα μου? Με την ψυχοθεραπεία. Είτε με την ψυχοδυναμική θεραπεία, αλλά και με όλες τις ψυχοθεραπείες που μπορούν να ασχοληθούν με αυτό, και με τις εσωτερικές συγκρούσεις
που κατατρέχουν, κατατρώγουν το σύγχρονο άνθρωπο και βγαίνουν με τη μορφή νευρώσεων, γιατί λέει μετά ο Φρόιντ ότι ανάμεσα σε αυτά όλα τα μοντέλα, το βασικό είναι να υπάρχει μια λειτουργική όση, να υπάρχει μια καλή αναλογία, ώστε ο άνθρωπος να έχει φυσιολογία, να έχει ενεργητικότητα τόσο κοινωνική, τόσο επαγγελματική, όσο και προσωπική. Αυτό λοιπόν είναι το προσυνειδητό μοντέλο, το προσυνειδητό μέρος του δομικού μοντέλου, το οποίο τονίζω ότι δεν έχουμε πλήρη επίγνωση της ψυχικής μας λειτουργικότητας, δεν είμαστε ενήμεροι δηλαδή ακριβώς τι γίνεται εκεί, όμως είναι ένα υλικό που μπορεί να ανασυρθεί μέσω της ψυχοθεραπείας. Είναι τα πράγματα που μας έχουν συμβεί και θέλουμε να τα ξεχάσουμε και τα έχουμε αποθήσει. Ναι, είναι μόλις έχει παρέμβει εκεί οι μηχανισμοί άμυνας, που θα τους αναφέρουμε γιατί είναι πολύ σημαντικοί οι μηχανισμοί άμυνας. Οι ελπίδες μας που δεν θέλουμε να τις παραδεχθούμε. Είναι πράγματα τα οποία με τις ψυχοθεραπείες, όπως είπες, μπορούμε να τα φέρουμε στην επιφάνεια. Το ασυνείδητο, είναι προσωπικό. Είναι τα πιο δύσκολα όμως στοιχεία που αρχίσει η απόθυσή τους. Και βέβαια το τελευταίο κομμάτι του τοπογραφικού μοντέλου είναι το ασυνείδητο. Το ασυνείδητο λοιπόν, που εκεί πέρα βρίσκονται όλες οι ιδέες, τα συναισθήματά μας, οι μνήμες μας, οι φαντασιώσεις, οι ενορμήσεις μας, οι επιθυμίες μας, οι πιο μύχες επιθυμίες μας, οι σεξουαλικές ενορμήσεις μας. Εκεί όμως που για κάποιο λόγο, εκεί όλο το υλικό, καταρχήν δεν υπάρχει καμία επίγνωση, είναι ακατανόητο εντελώς, εκεί δεν έχουμε καμία επίγνωση της ψυχικής μας δραστηριότητας. Με τίποτα. Ακόμα και στην ψυχοθεραπεία είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναδυθεί εκεί υλικό. Μπορεί να αναδυθεί βέβαια μέσω του προσυνειδητού. Το προσυνειδητό να δράσει σαν γέφυρα κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα στο ασυνείδητο και το συνειδητό κομμάτι του τοπογραφικού μοντέλου. Εκεί λοιπόν υπάρχει βαθιά απόθυση, γιατί είναι απαράδεκτο, όπως λέει ο Φρόιντ, το υλικό. Είναι απαγορευμένο αυτό το υλικό. Και αν τυχόν βγει ομά με κάποιο τρόπο, γίνει κάτι και βγει έτσι ομά στη συνείδησή μας, είναι σίγουρο πως το άτομο θα έχει υψηλή διαταραχή, θα έχει υψηλό κλονισμό. Μπορεί να εκφράσει και ψύχωση. Δηλαδή μπορεί να μην έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Η ψύχωση, θα λέγαμε ότι είναι, για τον Φρόιντ, σχετίζεται με ένα είδος άμυνας. Γιατί το άτομο δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα, ζει σε ένα κόσμο φαντασιώσεων, ενορμήσεων, που και πάλι ξαναλέω είναι εξαιρετικά δύσκολο για αυτό το ίδιο το άτομο, γιατί ζει σε ένα κόσμο παρεστήσεων εντελώς, όμως παρουσιάζει μία αμυντική δραστηριότητα η ψύχωση. Αυτά είναι τα τρία. Αυτή είναι η ερμηνεία του Φρόιντ για την ψύχωση. Η σύγχρονη ερμηνεία είναι διαφορετική, βασισμένη πάνω στην νευροψυχολογία. Αλλά κάνει σχέση, δεν έχει. Βρείτε 120 σχέση, έχει να κάνει με κληρονομικότητα, με άλλα στοιχεία σήμερα. Μιλάω κλασικά, έχω μείνει στο ψυχαναλυτικό μοντέλο. Κοίταξε, Μαριάννα, εμένα αυτό το οποίο με συνδέει με το ασυνείδητο, μέρος του δομικού μοντέλου, νομίζω είναι το κομμάτι εκείνο στο οποίο γίνονται τα εγκλήματα νευρασμού ψυχής, που λένε. Δηλαδή άνθρωποι χωρίς προηγούμενη ψυχοπαθολογία, χωρίς κάποια διάγνωση ψυχωτικής διαταραχής, οι οποίοι μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων, όταν βρίσκονται εμβρασμό ψυχής, μπορούν να φτάσουν στο έγκλημα. Νομίζω εκείνοι που σπάει ο φραγμός και μπαίνουν στο ασυνείδητο τους, λόγω ίσως και του βρασμού της ψυχής, που λένε. Πάβει να υπάρχει ουσιαστικά εκεί, Θέκλα μου, δεν υπάρχει μηχανισμός άμυνας. Δεν υπάρχει καμία λειτουργία αμυντική και βγαίνει έτσι ομά αυτό. Βγαίνει στο ασυνείδητο, ναι. Δεν είναι όλοι οι εγκληματίες όμως που κάνουν εγκλήματα εμβρασμού ψυχής. Μιλάμε για τους ελάχιστους, που είναι τα λεγόμενα εγκλήματα πάθους, που γίνονται χωρίς προηγούμενο και χωρίς άλλη διάγνωση. Χωρίς προσχεδιασμό, χωρίς διαταραχή προσωπικότητας. Ναι. Ακριβώς. Και ένα πολύ απλό παράδειγμα που έχει σχέση με αυτό που είπες τώρα, που κάνει ο Φρόιντ για το ασυνείδητο, είπε, είναι σαν ένα μικρό παιδάκι που έχει επιθετική ενόρμηση για τη μητέρα του. Θα ήθελε να σκοτώσει, για παράδειγμα, τη μητέρα του. Αυτό κάτι που φυσικά δεν είναι. Είναι απαγορευμένο, δεν είναι κάτι που θα μπορούσε εύκολα να κάνει. Είναι κάτι που περνάει τελείως σε ασυνείδητο κομμάτι και έχει να κάνει με το υπερεγώ. Στο επόμενο μοντέλο που θα δούμε, του Φρόιντ, το δομικό, το υπερεγώ, απλά να πω, να αναφέρω ότι έχει να κάνει με την απαγόρευση, με το ήθος, τον κανόνα, την τιμωρία και πώς αυτά ενσταλάζονται έτσι μέσα στο παιδί. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να το κάνει. Το λογισμικό είναι το υπερεγώ, το software που μας έχουν εγκαταστήσει, το λογισμικό. Ακριβώς αυτό. Είναι και το ιδεώδες του εγώ. Όλα αυτά λοιπόν, ήθη, έθιμα, κοσμοθεωρίες της οικογένειας, όλα έχουμε όσα έχουμε εσωτερικεύσει. Εκεί λοιπόν παρουσιάζει αυτό το μικρό παράδειγμα και λέει ότι αυτό το παιδάκι λοιπόν δεν μπορεί να επιτεθεί στη μαμά του.
Και αυτό που κάνει, όπως έκανε που μου λες για τον πειρασμό ψυχής, όπου εκείνος, επειδή έχουν πάψει οι μηχανισμοί του εγώ να υπάρχουν, και η απόθυση, η μετατόπιση για παράδειγμα, κάνει έγκλημα. Εκείνος δεν κάνει έγκλημα, ο μικρούλης με τη μαμά του. Αυτό που κάνει είναι να γίνει επιθετικός με το αδερφάκι του, που είναι πολύ πιο προσφυλές αυτό. Να γίνει επιθετικό με τη γιαγιάκα του, που είναι πολύ πιο κοντά του, νιώθει πιο οικία, ή με ένα φιλαράκι του από το νηπιαγωγείο. Έτσι είναι πολύ πιο εύκολο αυτό, πολύ πιο εύπεπτο από το να βγάλει την αρνητική του, την επιθετικότητά του στη μητέρα του ή την ευχή του για το θάνατο της μητέρας του. Και έρχομαι τώρα στο δομικό μοντέλο, το εγώ λοιπόν ή το it ή το αυτό, το υπερεγώ που αναφέραμε πριν με την αρχή της απαγόρευσης του ήθους και του κανόνα, του ορίου, που για την ψυχανάλυση κυρίως έχει ένα σημαντικό ρόλο εκεί ο πατέρας το υπερεγώ. Το υπερεγώ λοιπόν, ο μπαμπάς συμβόλιζε κυρίως τον κανόνα και το όριο για κάποιο λόγο. Κάτι που βέβαια τώρα έχει αλλάξει. Έτσι, δεν είναι για τον λόγο της πατριαρχικής δομής της κοινωνίας τότε που είχε ξεκινήσει η θεωρία της ψυχανάλυσης από τον Φρόιντ. Ήταν οι πατεράδες αυτοί που εξέφραζαν στην αυστριακή κοινωνία τότε στις απαρχές του προηγούμενου αιώνα της απαγορεύσης. Κοίταξε, και η ψυχανάλυση, όπως είπες, είχε πολλά πατριαρχικά στοιχεία. Λόγω του Φρόιντ, ακριβώς. Είχε πολύ έντονα πατριαρχικά στοιχεία. Που ακόμα θέλω να σου πω ισχύουν στην ψυχοδυναμική θεραπεία. Αν όχι ακριβώς με την ίδια ισχύ, όμως με μία μικρή μετατόπιση, με μία προσαρμογή στο σύγχρονο άνθρωπο, έχει ισχύ αυτό το πατριαρχικό μοντέλο. Είναι ένας λόγος που δεν συμπαθώ ιδιαίτερα την ψυχανάλυση αυτό, η πατριαρχικότητα της. Δεν λέω ότι δεν την εκτιμώ, την εκτιμώ, αλλά δεν την συμπαθώ ιδιαίτερα. Τη θεωρώ πολύ χρήσιμη ως εκπαίδευση για κάθε νεαρό ψυχολόγο. Δηλαδή, επειδή ξέρω ότι παρακολουθούν τα βίντεο και πολλοί φοιτητές ψυχολογίας, δώστε ιδιαίτερη έμφαση στα μαθήματα που έχουν να κάνουν με την ψυχαναλυτική θεωρία, με τη θεωρία του Φρόιντ, με την ψυχανάλυση, τις ψυχοδυναμικές ψυχοθεραπείες στην πορεία, γιατί είναι ουσιώδη και θεμελιώδη για να καταλάβετε πώς έχουμε φτάσει στο σήμερα. Δεν την υποτιμούμε, αλλά εγώ δεν την πολύ συμπαθώ και γι' αυτό το λόγο ότι θεωρώ ότι είναι και λίγο ξεπερασμένη. Αλλά δεν υπήρχε η ψυχανάλυση, δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Σήμερα δεν θα υπήρχαν ψυχολόγοι σήμερα. Δεν θα κάναμε αυτό το βίντεο σήμερα. Πρέπει να δείξουμε και ένα σεβασμό στις ρίζες μας. Εμείς οι νεότεροι παραστάτες. Έτσι νομίζω και εγώ, γιατί κακά τα ψέματα είναι αυτό που ανέφερα και εγώ. Είναι το έρισμα, είναι η βάση για όλες τις υπόλοιπες ουσιαστικά θεραπευτικές μεθόδους. Στο υπερεγώ λοιπόν, μιας και είχαμε μείνει εκεί, το υπερεγώ λοιπόν έχει να κάνει με αυτή την ενδοβολή του παιδιού από τον τιμωρητικό χαρακτήρα των γονέων, την κοσμοθεωρία, τα ήθη, τους κανόνες που επικρατούν σε μια οικογένεια, τις ματαιώσεις που μπορεί να συμβαίνουν σε αυτό το παιδί, έχει να κάνει με την απαγόρευση, με το ήθος, με τον κανόνα και τα πρέπει. Βλέπουμε λοιπόν μια έντονη συγκρουσιακή συνθήκη. Το εγώ, το εκείνο με το εκείνο που θα αναφέρω αμέσως τώρα. Και θα δούμε πώς το εκείνο και το υπερεγώ είναι τα δύο άκρα και πώς συμβιβαστικά, προσαρμοστικά έρχεται το εγώ με την αρχή της πραγματικότητας για να καταφέρει να φτιάξει γέφυρες ανάμεσα σε αυτά τα δύο για να είμαστε λειτουργικοί στην καθημερινότητά μας. Άρα λοιπόν το εκείνο ή το id, το αυτό ή το... Το it, το εκείνο και το αυτό, αυτές είναι οι ονομασίες που έχει, είναι το στοδομικό μοντέλο, ξαναλέω, του Φρόιντ. Έχει να κάνει με τα εγγενή στοιχεία της προσωπικότητάς μας, έχει να κάνει με τη βιολογία μας, την ανάγκη μας να φάμε. Ο πρωτόγονος μας σε αυτό, κόρη. Είναι ο πρωτόγονος άνθρωπος μέσα μας. Ο πρωτόγονος μέσα μας, δεν είναι. Το πρωτόγονο κομμάτι μέσα μας. Πριν τον πολιτισμό, πριν τα ταμπού, πριν την κουλτούρα, πριν την ιστορία, πριν τη θρησκεία, πριν από οποιαδήποτε κοινωνική δομή ή απαγόρευση. Είναι ο πρωτόγονος μέσα μας. Ακριβώς. Είναι όλο το πρωτόγονο στοιχείο μέσα μας διέπεται από την αρχή της ευχαρίστησης και μόνο. Θέλουμε άμεση ικανοποίηση των αναγκών μας. Είναι όπως ένα μικρό μωράκι. Όταν πεινάει, κλαίει, τσιρίζει, θέλει να φάει. Όταν έχει λερωθεί, θέλει να το αλλάξουμε. Όταν δεν αισθάνεται καλά, θέλει την παρηγοριά της μαμάς του ή του μπαμπά του. Αυτό είναι το εκείνο. Και διέπεται λοιπόν από τις δύο βασικές όσεις, από τις δύο βασικές δυνάμεις του Φρόιντ, από τον έρωτα και το θάνατο. Ο έρωτας λοιπόν που συνδέεται με τη ζωή και ο θάνατος με το τελματικό πλέον στάδιο του ανθρώπου. Το βλέπουμε πολύ συχνά αυτό, συνήθως σε πολιτισμούς ή σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν βιώσει πολεμικές διενέξεις. Βλέπουμε και στους πρόσφυγές μας πόσα παιδάκια γεννιούνται ή κράτη που είναι υπό πολεμική διένεξη.
υπάρχουν πάρα πολλές γεννήσεις. Ο άνθρωπος, κάνοντας έρωτα, νιώθει πιο ζωντανός από ποτέ και δημιουργώντας τους απογόνους του, δηλαδή ουσιαστικά την αναπαραγωγή των κυττάρων του, τη συνέχειά του, νιώθει ακόμα πιο ζωντανός. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις, πολέμων για παράδειγμα, έχουμε πάρα πολλές γεννήσεις. Όπως θέλω να σου πω και ένα μυστικό που έμαθα από πολλούς συναδέλφους που μίλησα και αρκετούς γιατρούς φίλους μου που είναι με ευθύρες, ότι στη διάρκεια αυτού περίπου του διμήνου με τον κορονοϊό, είχαμε πάρα πολλές εγκυμοσύνες. Αυτό ήταν αναμενόμενο και διαζύγια φυσικά, αλλά και εγκυμοσύνες. Και διαζύγια πολλά και η βία πολλά, τα πολλά. Πολλά τηλεφωνήματα στο 15900, δυστυχώς, ναι, υπήρχαν και η δυσάρεστη αυτή πλευρά, εννοείται, αλλά δεν είναι τυχαίο που είχαμε τόσες πολλές εγκυμοσύνες. Και ένα πράγμα το οποίο δεν μπορούν να καταλάβουν μερικές φορές οι άνθρωποι είναι ότι όταν έχουν έντονο πένθος, για παράδειγμα, μου έρχεται στο μυαλό τώρα μια ιστορία μιας κοπέλας που έβλεπα παλιά, που είχε έρθει σκασμένη στο γραφείο μου και μου λέει: αν είναι ποτέ δυνατόν ο σύντροφός μου, τη μέρα που θα έθαβαν τον πατέρα του, ήθελε να κάνουμε έρωτα. Και της λέω, αυτό ήταν πάρα πολύ φυσιολογικό να συμβεί. Δηλαδή, τη στιγμή που ένιωσε ότι επικρατούσε η όση του θανάτου, όπως λες και εσύ, ασυνείδητα να έρθει η όση του έρωτος για να τον βγάλει από το τέλμα. Έτσι. Μην τον παρεξηγείς, δεν είναι ανέσθητος, δεν είναι επειδή δεν αγαπούσε τον πατέρα του, δεν είναι επειδή δεν πενθούσε. Ίσα-ίσα το πένθος είχε δημιουργήσει μέσα του όλο αυτό. Και σε γυναίκες μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα, αλλά οι άνδρες είναι λίγο έτσι πιο. Νομίζω ότι επειδή ο τρόπος που έχουμε μεγαλώσει τους άνδρες στην κοινωνία μας, μιλάω τώρα αυτός ο άνθρωπος, τώρα θα είναι και 50 χρονών, είναι η παλιά ιστορία αυτή, μεγαλώνοντας τα αγόρια χωρίς καθόλου συναισθηματική εκπαίδευση, χωρίς καθόλου καλλιέργεια της συναισθηματικής τους νοημοσύνης, πιο εύκολα μπορούν να βγάλουν τις προορμήσεις τους στην επιφάνεια. Ναι. Φτύνουν λίγο ίσως στη συναισθηματική πολυπλοκότητα που έχουμε εμείς οι γυναίκες, δρούν πιο πολύ με το ένστικτο. Ναι, αλλά επειδή δεν τους έχουμε εκπαιδεύσει, Μαριάννα. Ναι, εγώ συγγνώμη, εγώ ξέρω ότι οφείλουμε να εκπαιδεύσουμε και τα αγόρια μας στη συναισθηματική νοημοσύνη, όχι μόνο τα κορίτσια. Παλιότερες κοινωνίες θεωρούσαν ότι η συναισθηματικότητα είναι προσόν της γυναίκας και ότι είναι μειονέκτημα για τον άντρα να κλαίει, να φοβάται, να εκφράζεται. Εντάξει, αυτή είναι άλλη συζήτηση. Νομίζω πια ότι αισθάνομαι και θέλω να ελπίζω ότι είναι λίγο παροχημένο πλέον αυτό. Γιατί βλέπουμε αρκετούς άντρες και να εκφράζονται και να κλαίνε και είναι τόσο όμορφο πραγματικά αυτό σαν εικόνα, να εκφράζουν τα συναισθήματά μας από έναν άνθρωπο που είχαμε συνηθίσει, όπως τον μπαμπά ή τον παππού μας, ας πούμε, από άλλη γενιά, που ήταν έτσι πολύ σκληροτράχυλος και είχε μια πιο αποστασιοποιημένη στάση. Αυτό το έχω δει, θέλω να σου πω και στις γυναίκες. Έχει τύχει με τις δύο αντίρροπες αυτές τις δυνάμεις. Έχει τύχει πολύ αγαπημένες μου φίλες να χάσουν τον πατέρα τους, που είχαν μια πολύ ιδιαίτερη σύνδεση μαζί του, και μετά από λίγο να μείνουν έγκυες. Και μάλιστα να κάνουν και αγοράκια, έτυχε να κάνουν και αγοράκια, για να κατά κάποιο τρόπο να επαναβιώσει όλη αυτή η σχέση με τον μπαμπά του. Για να βγάλουν και το όνομά του, δεν το είχαν ήδη βγάλει. Ναι, συνήθως και το όνομά του. Ναι, συνήθως έβγαζαν και το όνομά του. Το εγώ τώρα, για να τελειώσουμε με το δομικό μοντέλο, το εγώ έχει να κάνει με την αρχή της πραγματικότητας, έτσι. Ουσιαστικά έχει ένα προσαρμοστικό, συμβιβαστικό χαρακτήρα, ένα μέρος του όμως είναι ασυνείδητο και το συναντάμε το ασυνείδητο μέρος του εγώ στους αμυντικούς μηχανισμούς που έχεις κάνει και εσύ επανειλημμένα αναφορά, έχεις κάνει και αρκετά vlogs γύρω από τους μηχανισμούς άμυνας του εγώ. Το έχεις ξεσκονίσει αυτό το θέμα, θα έλεγα. Και βιβλίο, βρε Μαριάννα, το εγώ και οι μηχανισμοί άμυνας, που το έχω, ήταν ένα από τα λίγα ψυχοαναλυτικά βιβλία μεταφρασμένο στα ελληνικά. Το είχαμε σαν ένα βιβλίο στο πανεπιστήμιο. Το εγώ και οι μηχανισμοί άμυνας, αν δεν κάνω λάθος, το έγραψε η Άννα Φρόιντ αυτό. Το εγώ και η Άννα Φρόιντ, και μετά βλέπουμε τους μηχανισμούς άμυνας ψυχαναλυτικά στο βιβλίο του Νίκου Μάνου. Τους βλέπουμε πάρα πολύ αναλυτικά στην ψυχιατρική του Νίκου Μάνου. Έχει κάνει και τα βιβλία απαραίτητα για διάβασμα στο Πανεπιστήμιο στη ψυχαναλυτική θεωρία. Ναι. Πάντα τα βιβλία αποτελούν θησαυρούς και δεν μπορούν να μεταμορφώσουν, να αλλάξουν την ισχύ που έχουν και να δώσουν την ισχύ όλη αυτή και τη δύναμη στο διαδίκτυο. Ξαναλέω πως ναι, η τεχνολογία είναι πάρα πολύ σημαντική, δεν το αφισβητεί κανένας αυτό, όμως το βιβλίο έχει άλλο πλούτο. Η αναγνωστική έχει άλλο πλούτο. Ένα βιβλίο που θα σημειώσουμε, θα διαβάσουμε. Τώρα ανέτρεξα σε τόσες πολλές πληροφορίες, όπως και στα δικά σου βιβλία που διαβάζω, και σε κάθε βιβλίο που διαβάζω, πόσο πολύ μου αρέσει να αναφέρω παραδείγματα, να σημειώνω, να βλέπω το γραπτό μου εκεί λόγο.
Το γραπτό μου από τίποτα. Έχεις μια διαδραστική σχέση με τα βιβλία. Και εμένα όλα μου τα βιβλία είναι γεμάτα πινελιές, γεμάτα χρώματα, γεμάτα σημειώσεις. Δεν είναι... Αν δεις βιβλίο ατσαλάκα, το σημείο δεν με έχει αρέσει. Δεν το... Και αυτό το... Δεν το έχω δώσει στην άλλη βιβλιοθήκη. Το έχω το βλέπω αυτό. Κρατούσα αυτές τις μέρες το βιβλίο του Εγώ και οι Μηχανισμοί Άμυνας. Του ρίχνα ξανά μια ματιά. Αυτό το βιβλίο της Άννας Φρόιντ. Ναι, όταν κάνεις μια ανάγνωση στο τάμπλετ σου, είναι πολύ διαφορετικό. Όχι. Πάει στη μείωση, πάει το γραπτό κομμάτι. Έχει το αναγνωστικό, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Μας προσφέρει τους δικούς του θησαυρούς. Έχεις βάλει και στο Instagram ένα post που είχες ανοιχτά κάμποσα βιβλία, κάμποσα χαρτιά και λες προετοιμάζομαι για το βίντεο που θα κάνω. Εγώ ακόμα για αυτά που διάβασα τα σημείωνα. Έτσι, μ' αρέσει πολύ το γραπτό κομμάτι, μ' αρέσει πολύ το αναγνωστικό κομμάτι. Στο εγώ λοιπόν που έχει να κάνει με τη γέφυρα και ένα κομμάτι που είχα μείνει εκεί που έχει να κάνει με το ασυνείδητο και με τους μηχανισμούς άμυνας. Αν το εγώ δεν λειτουργήσει, δεν έχει καλή λειτουργία, βλέπουμε να οι άνθρωποι σιγά σιγά να αναπτύσσουν διάφορες νευρώσεις, διάφορα προβλήματα στο ψυχικό τους κόσμο, όπως διαταραχές της διάθεσης, αγχώδεις διαταραχές, πανικούς. Και να πω ένα απλό παράδειγμα για να το καταλάβουμε και να τελειώσω με αυτό. Αν για παράδειγμα το εκείνο που είναι ένα μικρό παιδάκι και κλαίει και λέει «Μαμά, θέλω τώρα παγωτό, θέλω τώρα παγωτό», το υπερεγώ του λέει «Ξέχνα το αυτό, δεν πρόκειται ποτέ να το πάρεις, απαγορεύεται», έρχεται το εγώ για να πει «Θα διαβάσεις και μετά θα φας το παγωτό σου». Έρχεται δηλαδή να προσαρμόσει, να κάνει μια πολύ όμορφη γεφύρωση, να συμβιβαστεί με αυτά τα δύο στοιχεία για να μπορέσει να λειτουργήσει μέσα από μηχανισμούς άμυνας. Και γι' αυτό λέμε ότι στην ψυχοθεραπεία αυτό που προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε πάντα είναι το εγώ μας. Το εγώ λοιπόν έχει να κάνει με αυτό το δομικό στοιχείο μας. Έχει να κάνει με την αρχή της πραγματικότητάς μας, έχει να κάνει με το κομμάτι κυρίως της συνείδησής μας και το κομμάτι της προσαρμογής μας ανάμεσα στα ένστικτα της ενορμήσεως μας και τις μεγάλες απαγορεύσεις. Το άκαμπτο υπερεγώ δημιουργεί παιδιά και ενήλικες με αισθήματα ενοχής και ντροπής. Πάρα πολύ έντονα. Ενώ ένα πιο χαλαρό υπερεγώ λειτουργεί ανθρώπους που έχουν μια καλύτερη λειτουργικότητα στην καθημερινότητά τους. Δεν έχουν εκπτώσεις που αφορούν την προσωπική τους ζωή, δηλαδή κάνουν φίλους. Έχουν όμορφες επαγγελματικές σχέσεις. Δημιουργούν συντροφικές σχέσεις. Υπάρχει μια εύρυθμη λοιπόν λειτουργία στον άνθρωπο. Όταν όμως υπερισχύσει το εκείνο του υπερεγώ, τότε έχουμε ανθρώπους οι οποίοι συνήθως είναι στη φυλακή στο τέλος. Ναι. Ανθρώπους αδιάγνωστοι, ναι. Φυλακή, αδιάγνωστοι, έχουν ένα πολύ εγωκεντρικό στοιχείο. Μιλάμε και για διαταραχές στη δομή της προσωπικότητας μετά, με άλλα πιο βαθιά πράγματα. Αυτά όμως ήταν τα δύο βασικά μοντέλα του Φρόιντ, που έχουν μεγάλη σημασία για τα όνειρα. Στο σύγχρονο κόσμο θα λέγαμε πως το όνειρο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η επεξεργασία των πληροφοριών που μας δίνει έχει να κάνει με την ιδέες, όλα αυτά τα συναισθήματα που έχουμε μια έτσι πλούσια παραγωγικότητα σε αυτά έχουν να κάνουν με τη μνήμη και τη μάθηση. Μάλιστα αφορά μια ουσιώδη γέφυρα επειδή υπάρχει έτσι ένας έντονος κόμβος, μια έντονη συνδεσιμότητα ανάμεσα στο ασυνείδητο και στο συνειδητό μας που αφορά τον ψυχικό τραύμα. Το ψυχικό τραύμα έχει μνήμη, είναι πάρα πολύ ζωηρό στο όνειρο. Έχει να κάνει με ουσιαστικό βίωμα, έντονο βίωμα και ανάμνηση. Η μνήμη είναι πολύ έντονη και πολλές φορές ο ρόλος του ονείρου δρά σαν ένα μεγάλο απορριμματοφόρο, Θέκλα μου. Δηλαδή, εκεί που υπάρχουν ψυχικοί ξενιστές, πολλά ψυχικά σκουπίδια, το ίδιο που πιστεύει και ο Άντλερ, ο γιατρός, το ίδιο πιστεύει λοιπόν και ο Γιούγκ γι' αυτό. Με αρκετές βέβαια διαφοροποιήσεις ο Γιούγκ από τον Φρόιντ, όμως και οι δύο πίστευαν, ότι, και ο Φρόιντ, ότι το όνειρο έρχεται και δρά λυτρωτικά, καθαρτικά. Έχει να κάνει με μια τακτοποίηση του πνεύματός μας η ασυνείδητη αυτή ζωή μας. Έχει να κάνει με μια τακτοποίηση της άγρυπνης ζωής μας, δηλαδή της συνειδητής ζωής μας, της καθημερινής μας ζωής, στο κομμάτι που δεν μπορούμε εμείς να αντιληφθούμε. Μπαίνει λοιπόν αυτή στο όνειρο για να μπορέσει να μας προσφέρει κάθαρση, λύτρωση, ηρεμία, γαλήνη με έναν τρόπο. Ακόμα και οι εφιάλτες μας σχετίζονται με αυτό. Θα πούμε μετά για τα εφιαλτικά όνειρα. Γι' αυτό λοιπόν στο περιεχόμενο του... Ναι, πες μου Θέκλα. Όχι, όχι, σκέφτομαι. Θα σου πω κάτι. Σκέφτομαι. Θα σου πω. Σκέφτομαι ότι πολλές φορές μπορεί να ξυπνήσω από ένα όνειρο ανησυχητικό και να πω ευτυχώς που συνέβη και αυτό στο όνειρο
Γιατί ίσως αν δεν συνέβαινε στο όνειρο, θα μπορούσε να έχει συμβεί στην πραγματικότητα. Γι' αυτό είναι ακριβώς η καθαρτική λειτουργία του ονείρου. Μια άμεση ανακούφιση εκείνη τη στιγμή. Ναι, 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 και μια ευγνωμοσύνη που υπάρχει διαδικασία των ονείρων, ώστε να εκτονώνονται χωρίς κίνδυνο κάποια πράγματα, τα οποία εάν γίνονταν στην πραγματική ζωή, θα ήταν πάρα πολύ άσχημο να γίνουν. Μπορεί να ήταν και παράνομο να γίνουν. Για παράδειγμα, μπορεί να δει, για να πω παράδειγμα δηλαδή, να μην παρεξηγηθώ τι είδους όνειρα βλέπω. Μπορεί να δεις όνειρο, για παράδειγμα, ότι έχεις επιτεθεί, όχι λεκτικά, σωματικά, ότι έχεις παλέψει με τα χέρια με κάποιον άνθρωπο που έχεις μια διαφωνία και ότι τον έχεις δείρει. Εντάξει. Δεν είναι ορθώς στην πραγματική ζωή να πας να δείρεις τον συνανθρωπό σου. Εάν όμως στο όνειρό σου έχεις δείρει τον άλλον, κατά τη διάρκεια του ονείρου έχεις ξεδώσει, έχεις βγάλει τάχτη σου, έχεις βρει το δίκιο σου. Έχεις νιώσει και λίγες ενοχές όταν ξύπνησες και καταλαβαίνεις, έρχεται εκεί το υπερεγώ να σου πει δεν θα ήταν καλή ιδέα να το κάνεις στην πραγματική ζωή και έχεις μια ανακούφιση. Αυτό εννοούσα. Δεν ξέρω αν ταιριάζει. Έχει απόλυτη ισχύ αυτό που λες, γιατί υπάρχει μια υποκειμενική συνείδηση στο όνειρο. Υποκειμενική συνείδηση της εμπειρίας του ονείρου. Και απ' την άλλη υπάρχει και η ηθική στο όνειρο που υπάρχει. Έδειξες τώρα το θέμα της ηθικής του ονείρου που έχει να κάνει με δύο ουσιαστικά ρεύματα. Το ένα ρεύμα λέει πως τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας, που εγώ στο τέλος θα πω τη δική μου άποψη γι' αυτό, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας, ιδιοσυγκρασία μας, αν για παράδειγμα είμαστε πολύ άνθρωποι της ηθικής, του δικαίου, είμαστε ενάρετοι άνθρωποι, αυτά δεν μπορούν με τίποτα να χαλάσουν με το όνειρο. Δηλαδή ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να δει όνειρα που χτυπάει, δέρνει, κάνει αποτρόπαια εγκλήματα, δολοφονίες ή ληστείες. Δεν υπάρχει αυτό. Ενώ απ' την άλλη ο Σοπενάουερ και ο Καντ έρχονται και μας λένε ότι... Σοπενάουερ και ο Καντ ήταν φιλόσοφοι, δεν ήταν ψυχολόγοι. Ήταν φιλόσοφοι και βάζει ο Φρόιντ, επειδή ενστερνίζεται απόψεις και τις βάζει στο κομμάτι της ηθικής, μιλάνε για την ηθική σιωπή. Δηλαδή η ηθική σιωπή αυτή που ανέφερα είναι ότι δεν μπορούν γεγονότα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα μας. Είμαστε ευγενικοί άνθρωποι, είμαστε καλοί άνθρωποι, σεβόμαστε τον άλλον να περάσουν στο ασυνείδητό μας, δηλαδή στο όνειρο. Το όνειρο είναι όλο ασυνείδητο, έτσι. Γι' αυτό είπα ότι είναι η βασιλικότερη πηγή προς το ασυνείδητο για τον Φρόιντ. Όμως το άλλο ρεύμα λέει πως αν είναι ποτέ δυνατόν, στο ένστικτό μας, στη φαντασία μας, στις παρορμήσεις μας, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και όλο ασυνείδητο σου, Μαριάννη! Την απάντηση, Θέκλα μου, δίνεις την απάντηση. Έχω δει κόσμο Μαριάννα στο όνειρά μου και δεν έχω δει κανένα στην προσωπική μου ζωή. Κανένα απολύτως όμως. Αλλά στο όνειρά μου έχω δει. Έχεις και μου δίνεις την απάντηση, Θέκλα μου. Και εγώ έχω δει όνειρα τα οποία παλεύω με ανθρώπους, που να είναι και ματηρά ή να χτυπάω ανθρώπους. Κάτι που ποτέ, μα ποτέ δεν θα το έκανα στην πραγματική μου ζωή. Και έρχεται να ρωτήσει και η απάντηση. Εγώ μπορεί να φανώ κιόλας ότι μπορεί να είμαι και άγρια ενώ δεν είμαι, αλλά εσύ με τίποτα. Δεν σου φαίνεται με τίποτα. Ενώ έχεις πολύ ύπης χαρακτήρα. Αυτό. Μπορεί να είσαι εκρηκτική προσωπικά του, αλλά δεν νομίζω. Είναι έντονος χαρακτήρας και όταν θυμός σου φαίνεται ο θυμός, αλλά το κομμάτι, νομίζω το δικό μου το υπερεγώ είναι ιδιαίτερα στυλιζαρισμένο, ιδιαίτερα καλά, πώς το λένε, τοποθετημένο. Έχει μελιωθεί πολύ καλά, λόγω και της οικογένειάς σου, θα έκλα μου. Δηλαδή ένα υπερεγώ που συνήθως βλέπουμε από οικογένειες έτσι πιο με θρησκευτικές αναγωγές. Ότι υπάρχουν πιο... Ξέρεις, Μαριάννα, τη σκεφτούμε τώρα. Τα 26 μου μέχρι περίπου και τα 35 μου, μια εννιατία. Τα 26 ήταν μια χρονιά σταθμός που είχα αποφασίσει να χωρίσω από την οικογένεια μου και να χωρίσω από την εκκλησία, πέρα από το διαζύγιο που πήρα από τον πρώτο μου σύζυγο. Πάλευε πάρα πολύ το υπερεγώ μου με το... Με το εγώ μου νομίζω πάλευε, δεν ξέρω αν πάλευε και με το it, προκειμένου να απεκδηθώ τις ενοχές. Δηλαδή ένιωθα ενοχές τις οποίες τώρα δεν νιώθω για πράγματα τα οποία τώρα δεν πιστεύω πως είναι κακά, αλλά ήταν τόσο πολύ βαθιά εγκατεστημένο μέσα με αυτό το λογισμικό που ήταν στα όνειρά μου έβγαιναν οι ενοχές. Ναι. Στα όνειρά μου. Ναι. Και μιλάμε ενοχές για πράγματα, όχι κακά πράγματα. Ενοχές γιατί ζούσα μια φυσιολογική ζωή και δεν ζούσα πλέον τη ζωή που, για την οποία είχα εκπαιδευτεί να ζήσω. Δηλαδή που, πράγματα πολύ φυσικά, πολύ ανθρωπίνα, απλά. Ήταν εξαιρετικά συγκρουσιακό αυτό για σένα. Ναι. Ξαφνικά επέλεγες να κάνεις μια τελείως διαφορετική ζωή
έπαβες να εξτερνίζεσαι αυτά τους εξωτερικούς μανδύες που λέω κι εγώ, που δεν είχαν κανένα απόλυτα με σένα, ναι. Με την προσωπικότητά σου εννοώ, την εγγενή προσωπικότητά σου. Ο Φίλιππος ο Καργόπουλος, έχω βάλει κοκκινάδες στο μέτωπο μου, δεν πειράζει. Ο Φίλιππος Καργόπουλος, ο δόκτωρ Φίλιππος Καργόπουλος, ο οποίος μου δίδασκε στη Θεσσαλονίκη μαθήματα φιλοσοφίας της νόησης, μου είχε πει κάποτε όταν είχαμε βρεθεί πρόσφατα ότι θα ήθελε πάρα πολύ να μελετήσει την περίπτωσή μου, πώς γίνεται ένας άνθρωπος τόσο φανατισμένος θρησκευτικά και ιδεολογικά, πώς μπορεί να κάνει 180 μοίρες στροφή χωρίς να τρελαθεί. Αυτό μου είχε πει. Αυτό του είχε κάνει εντύπωση, ότι κατάφερα να φύγω από εκείνο τον πολύ συγκεκριμένο τρόπο σκέψης χωρίς να χάσω, έτσι κρίνει ο άνθρωπος, φιλόσοφος είναι, καθηγητής ψυχολογίας είναι, έτσι κρίνει ο άνθρωπος ότι δεν έχει χαράσει η ψυχική μου ισορροπία. Δηλαδή μου λέει πώς δεν έχεις βγάλει κάτι, καμιά ψύχωση όπως έλεγες εσύ προηγουμένως, κάτι τέτοιο που να είναι, πώς δεν έχω χάσει τη λειτουργικότητά μου. Είναι δύσκολο πράγμα, πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και το βλέπουμε και εμείς και εσύ το έβλεπες στην θεραπεία που έκανες, αλλά θεωρώ πως αυτό έχει να κάνει με τον υγιή πυρήνα. Πόσοι άνθρωποι, πόσα παιδιά σου έχουν στείλει email και σου λένε ότι μεγάλωσα από αυτή την οικογένεια, που δεν πιστεύεις ότι αυτά τα παιδιά έχουν τόσο τεκμηριωμένη γλώσσα, τόσες υψηλές γνωστικές λειτουργίες, τέτοια νοημοσύνη, τέτοια ενσυναίσθηση, δεν θα το πίστευες ποτέ. Είναι ο υγιής πυρήνας που υπάρχει και αυτό το εγκαθιδρυμένο καλό λειτουργικό εγώ. Έχει να κάνει με σένα λοιπόν αυτό, έχει να κάνει με αυτό που ανέφερε. Έχει να κάνει με την προσωπική βούληση, Μαριάννα. Αυτό που έχουμε συζητήσει πολλές φορές και σε κάτι δίαν δικές μας συναντήσεις, εμάς το δύο, γιατί με τη Μαριάννα έχουμε πάρα πολλές, θα έλεγα φιλοσοφικές περισσότερο συζητήσεις, που λέγαμε αυτό το πράγμα ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί ο καθένας να πει παίρνω τη ζωή μου στα χέρια μου, επιλέγω να διαφοροποιηθώ από τη λειτουργικότητα που μου έχουν επιδώσει με το πώς, και είναι η δική μου η επιλογή να βγω από αυτό το φαυλοκύκλο, είτε πρόκειται για εργασιακό περιβάλλον, είτε πρόκειται για οικογενειακό κυρίως περιβάλλον, είτε συναισθηματικό, είτε περιβάλλον γάμου, είτε ερωτικό σχέσεων, και λες φεύγω από αυτό. Ήμουν εκεί, συνειδητοποιεί το ο υγιής μου πυρήνας ότι λειτουργούσα με ένα συγκεκριμένο τρόπο και λέει σε παίρνω και φεύγουμε. Τι μάχες όμως γίνονται γι' αυτό, Θέκλα μου, τι μάχες εσωτερικές. Το θέμα είναι πάντα ο στόχος μας, να καταφέρουμε το στόχο μας, η στοχοπροσήλωσή μας. Και για να ξαναέρθω τον ονείρο, γιατί ξέρεις, με αυτή τη συζήτηση έχει βγαίνει πάρα πολλά πράγματα, γιατί μιλάμε για το ασυνείδητο κομμάτι μας, για τις ενορμήσεις μας, που πάντα μας χτυπάνε την πόρτα με έναν τρόπο. Ο Φρόιντ λοιπόν έλεγε πως μίλησε για το όνειρο, την πηγή, το περιεχόμενο του ονείρου, στο κομμάτι της μνήμης, και ότι το όνειρο είναι το εξής. Καταρχήν, έχει απόλυτη σύνδεση με την καθημερινότητά μας. Αν μία μέρα μας ήταν πάρα πολύ έντονη, είχαμε έντονες διενέξεις, επιπλήξεις με τον διευθυντή μας, με τον προϊστάμενό μας, με κάποιο φίλο μας. Αυτό είδαμε, για παράδειγμα, ένα τρομακτικό έργο τη νύχτα, ένα θρίλερ. Όλα αυτά είναι στοιχεία που εισέρχονται μέσα στο όνειρο. Και βλέπουμε φιαλτικά όνειρα, οι όνειρα που μας ξυπνούν κάτι. Επίσης, έκανε μια συσχέτιση του εδώ και τώρα, δεν μίλησε ποτέ για το μέλλον ο Φρόιντ. Ξαναλέω αυτό, δεν μίλησε για καμία προφητεία, δεν μίλησε για προφητικά όνειρα. Οι Έλληνες μιλούσαν για προφητικά όνειρα και στις αρχαίες. Όλη η αρχαιότητα μας μιλάει για το μέλλον. Για το μέλλον και τη σχέση που έχουμε με το Θεό και τους νεκρούς. Και κυρίως για ιονούς που θα συμβούν. Ο Φρόντ δεν μίλησε καθόλου για αυτό το κομμάτι και μάλιστα έκανε μία σύνδεση των πρώιμων εμπειριών μας, της ιστορίας μας, αυτό που λέω εξαπαλών ονείχων όταν ξεκινήσαμε, αυτής της ζωής μας με την τωρινή μας ζωή. Λέει πως ποτέ ένα τραύμα δεν ξυπνάει έτσι αυθύπαρκτα. Δεν υπάρχει έτσι. Ένα τραύμα λοιπόν της παιδικής μας ηλικίας, ένα βίωμα πολύ έντονο, μια συγκρουσιακή κατάσταση που μπορεί να ήταν και κακοποιητική. Και δεν μιλάω μόνο για σωματική κακοποίηση, υπάρχουν και άλλα είδη κακοποίηση, λεκτική, μη λεκτική, συναισθηματική, ψυχολογική. Ένα τέτοιο λοιπόν βίωμα έρχεται και μας χτυπά την πόρτα σήμερα μέσα από ένα ερέθισμα. Αν δεν υπάρξει ερέθισμα στο εδώ και τώρα, στο παρόν μας δηλαδή, δεν ξυπνάει ποτέ αυτό το τραύμα. Ένα ερέθισμα, για παράδειγμα, μπορεί να έχει να κάνει με μια πολύ έντονη επίπληξη με έναν άνθρωπο, που αυτό βγαίνει μέσα στην ονειρική δραστηριότητα με χαρακτηριστικά που έχει αυτό το άτομο με τον μπαμπά μας, για παράδειγμα. Μπορεί να δούμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ο μπαμπάς μας, αλλά έχει την έκφρασή του, έχει τα μαλλιά του, για παράδειγμα, ή να συμβολίζεται στο πρόσωπο ενός δασκάλου, ενός διευθυντή.
Αυτό έχει να κάνει και λίγο με τη διεργασία την παραμορφωτική του ονείρου. Στις διεργασίες του ονείρου, ας πούμε, είναι η συμπίκνωση, η μετάθεση, η παραμόρφωση. Θα τα δούμε αυτά, θα συναντάμε όλα αυτά. Παραποιούνται αρκετά στοιχεία στο όνειρο πάλι για να μας αποκρύψουν την πραγματικότητα και ο λόγος είναι για να μας προστατέψουν, ξαναλέω. Γι' αυτό φαίνει λοιπόν στο περιεχόμενο αυτό ο Φρόιντ, το υλικό του ονείρου που έχει να κάνει πάρα πολύ με το βίωμα στο εδώ και τώρα, αλλά και τη μνήμη μας. Και αφορά, και θα αναφέρω εδώ μόνο δύο παραδείγματα, το φαινόμενο της υπερμνησίας. Η υπερμνησία έχει να κάνει με την υπερμνήμη που λέμε, συνδέεται με αυτό, στοιχεία που έχουν τελείως αποθηθεί, τα έχουμε ξεχάσει εκεί στη λύθη, δεν τα έχουμε συνδέσει ποτέ, έρχονται και συνδέονται μέσα στην καθημερινή μας ζωή από ένα τυχαίο γεγονός. Για παράδειγμα, ο γερμανός θυσίατρος, Τζόζεφ Ντελμπό, δεν ξέρω και αν το λέω καλά, γιατί τα γερμανικά μου τα έχω ξεχάσει, τα έχω αφήσει στο δημοτικό. Ο Τζόζεφ λοιπόν Ντελμπό λέει το εξής, ότι κάποια στιγμή ονειρεύτηκε πως ήταν σε ένα πολύ ζεστό σπίτι, έκαιγε το τζάκι του και έξω είχε βαρύ χειμωνιά, είχε πάρα πολύ χιόνι. Ανοίγει κάποια στιγμή την πόρτα για να φέρνει ξύλα απ' έξω και βλέπει κάποιες σαύρες εκεί στην πόρτα του να υπάρχουν, οι οποίες είχαν ξυλιάσει από το κρύο. Τις βάζει μέσα, τις εισάγει στο σπίτι του για να μπορέσει να τις κάνει να επιβιώσουν και να μην ψοφήσουν, να τις ζεστάνει. Και μάλιστα σκέφτηκε πως έβαλε ένα ιδιαίτερο φύλωμα που άρεσε στις σαύρες, το οποίο λεγόταν Ασπλένιουμ. Όταν ξύπνησε από το όνειρο αυτό, θυμόταν την ονομασία Ασπλένιουμ και έψαξε λίγο να βρει στα κοιτάπια του αν αυτό το Ασπλένιουμ είχε να κάνει με μια πραγματική ορολογία ή ήταν κάτι τελείως φανταστικό. Είδε πως το Ασπλένιουμ τελικά υπήρχε σαν ορολογία και είχε να κάνει με ένα βότανο, με ένα φυτό. Μετά από 16 χρόνια που είχε δει αυτό το όνειρο, συναντά ένα παλιό του φίλο, πολύ καλό του φίλο, και βλέπει στο σπίτι του ότι υπήρχε ένα μικρό ανθολόγιο, ένα λεύκομα, που σε όλες τις σελίδες του ήταν αποξηραμένα φυτά, στα οποία είχε γράψει ο Ντελμπόφ με το δικό του γραφικό χαρακτήρα Ασπλένιουμ. Πράγματι λοιπόν μιλούσε για ένα φυτό που υπήρχε αυτή η ποικιλία του και ευημερούσε στην Ελβετία και δίνονταν ως ενθύμιο στους ξένους. Και θυμήθηκε ότι ήταν μικρός ένα ταξίδι που είχε κάνει με τους γονείς του και του είχαν δώσει αυτό το φυτό και το είχε ονομάσει Ασπλένιουμ. Και τελείως τυχαία, γιατί λέει πως και η τύχη καμιά φορά βοηθάει να κάνουμε αυτή τη σύνδεση, μετά από λίγο καθαρίζοντας το σπίτι του, είδε να υπάρχει ένα εικονογραφημένο περιοδικό ζωολογίας, που μάλιστα ήταν ο πρώτος συνδρομητής σε αυτό, είχε την πρώτη έκδοση αυτού του περιοδικού και αυτό το άνοιξε και είδε ότι υπήρχε όλη αυτή η οικογένεια σαυρών που είδε στο όνειρό του. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία υπερμνησίας που λέμε, δύο γεγονότα τα οποία έχουν πέσει στην απόλυτη λύθη μας, πώς έρχονται και συνδέονται. Ενώ ο Ρόμπερτ Μάιερς, ο Καναδός γιατρός, λέει το εξής, θα τελειώσω με αυτό. Μπαίνω, λέει, στο όνειρό μου σε ένα καφενείο και παραγγέλνω ένα ποτό το οποίο θα σου το πω, αν τα καταφέρω καλά, να το πω, είναι πολύ δύσκολη η ονομασία του, λέγεται κουτόσβοκα, κάπως έτσι λέγεται, και είπε τι είναι αυτό το ποτό. Και μετά προσπάθησε να βρει links γι' αυτό, να δει τι σημαίνει και αν υπάρχει στην πραγματικότητα. Και είδε ότι είναι μια πολωνική ρακή αυτό. Και λέει πώς η πολωνική ρακή ήρθε στο όνειρό μου. Και ξαφνικά μετά από λίγους μήνες συνειδητοποίησε ότι πέρναγε επί 6 μήνες από ένα δρόμο που είχε μια, μάλιστα δύο φορές την ημέρα, που είχε μια τεράστια αφίσα αυτού του ποτού με αυτή την ονομασία. Εδώ λοιπόν έρχεται η υπερμνησία του ονείρου, το κομμάτι δηλαδή αυτό το τόσο ξεχασμένο, το τόσο αποθυμένο, όμως έχει να κάνει, μας διδάσκει αυτό, ότι οι μνήμες μας έχουν να κάνουν και με αυτό το λυτρωτικό χαρακτήρα. Πώς μπορούμε να αποθηκεύονται πράγματα σε αυτό το long term memory, στη μακρά διάρκεια μνήμη μας και έχουν αποθηθεί τόσο μα τόσο πολύ, που όμως για κάποιο λόγο επανεμφανίζονται στο όνειρό μας. Μπορεί δηλαδή αυτό το υλικό του ασυνείδητο να γίνει προσυνειδητό. Να, αυτό είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε, προσυνειδητής δραστηριότητας, ναι, διεργασίας ακριβώς. Και μετά βέβαια μπαίνουμε σιγά σιγά στις πηγές του ονείρου. Οι βασικές πηγές του ονείρου έχουν να κάνουν κυρίως με τις αισθήσεις μας. Η πρώτη πηγή έχει να κάνει με την εξωτερική αισθητήρια, εξωτερική αισθητήρια διεργασία. Έχει να κάνει με όλα τα εξωτερικά ερεθίσματα και πώς αυτά εισχωρούν στο όνειρο. Για παράδειγμα,
το φως που μπορεί να μπει ενώ κοιμόμαστε, πώς αυτό γίνεται ονειρικό περιεχόμενο. Μία μύγα που μπορεί ένα κουνούπι, ένα έντομο να μας τσιμπήσει. Να απογυμνώσουμε κάποιο μέλος, το χέρι μας, το πόδι μας, το όνειρο. Μπορούμε να δούμε για παράδειγμα τι κάνουμε ορειβασία, τα πόδια μας είναι μέσα στο χιόνι. Αν ακούσουμε έντονο... Ωραία Μαριάννα που θέλει να πάει κάποιος στην τουαλέτα, ειδικά με είναι διαβητικός όπως εμένα και βλέπει πάντως... Τις 5 το πρωί όνειρα τέτοια. Αυτό έχει να κάνει και με τα αισθητήρια και με την αισθητήρια. Δεν είναι αισθητήρια εξωτερική πηγή όμως αυτό που είναι. Είναι η εσωματική αισθητήρια πηγή. Πολλές φορές και εμένα μου έχει συμβεί να θέλω να πάω τουαλέτα και να ονειρεύουμε πως στο όνειρό μου προσπαθώ να βρω μια τουαλέτα αλλά να μην βρίσκω καμία τουαλέτα. Δεν μπορώ να πάω πουθενά. Και με ξυπνάει αυτό. Έχω εφύπνιση λοιπόν στο όνειρο. Άρα εκεί ερεθίσμα. Εσύ μίλησες για τα εξωτερικά, όπως το πώς... Τώρα, θα δείξει για τα εξωτερικά εισιτήρια, τέτοια που έχουν να κάνουν με τις εξωτερικές πηγές του ονείρου και πώς αυτά εισέρχονται και γίνονται περιεχόμενο του ονείρου. Έτσι, ακόμα και ένας δυνατός τύπος. Μια καταιγίδα, μια βροντί, μπορεί να μπει στο όνειρό μας και να δούμε ότι, για παράδειγμα, μας ληστεύουν. Ή είμαστε σε ένα μεγάλο... πώς τώρα να πω, δεν μου έρχεται ακριβώς η λέξη, σε ένα κοτέτσι που είναι πάρα πολύ πετεινή και κράζουν. Γίνεται μια εντελώς μετατόπιση όλο αυτό που βλέπουμε, αλλά αυτό το υλικό που υπάρχει αισθητηριακά πράγματι εισέρχεται στο όνειρό μας και γίνεται περιεχόμενο του ονείρου. Στο κομμάτι των σωματικών πηγών που είναι πολύ σημαντικές, ο Αριστοτέλης έκανε μια ουσιαστική νήξη και είμαι πολλές φορές μια πρώιμη ασθένειά μας, μια πρώιμη αρρώστια μας, έρχεται μέσα στο όνειρο, γιατί το όνειρο έχει μία ιδιαίτερη αίσθηση της σωματικότητας. Γιγαντώνονται όλες οι αισθήσεις μας στο όνειρο. Και λέει πως αν υπάρχει μία, για παράδειγμα, κατάσταση σε πρώιμο στάδιο, που έχουμε μία φλεγμονή, υπάρχει μία ασθένεια, βγαίνει μέσα στο όνειρό μας και το παρουσιάζει αυτό με ο ίδιος ο Φρόιντ με μία 43χρονη θεραπευόμενη αναλυόμενή του, η οποία έβλεπε μία σειρά από εφιαλτικά όντα για περίπου 2 εβδομάδες. Μετά ο ίδιος ο Φρόιντ είπε να πάει να κάνει εξετάσεις και διαγνώστηκε ότι ήταν σε αρχή καρδιοπάθειας. Ειδικά οι καρδιοπαθείς και οι πνευμονοπαθείς βλέπουν πολύ έντονα εφιαλτικά όνειρα, άσχημα, τρομακτικά όνειρα. Οι καρδιοπαθείς συνήθως βλέπουν σύντομα όνειρα, τα οποία έχουν τρομακτικό τέλος. Είναι πολύ σύντομα και έχουν τρομακτικό τέλος. Ξύπνουν πολλές φορές και είναι τρομαγμένοι, έχουν φίδρωση, τρέμουν. Ενώ οι πνευμονοπαθείς κυρίως αισθάνονται μεγάλη δύσπνοια, δεν μπορούν να αναπνεύσουν ή ακόμα είναι σε μία θάλασσα στην οποία προσπαθούν να αναδυθούν στην επιφάνεια, αλλά καταπίνουν νερό και δεν μπορούν τελικά ποτέ να βγουν σε αυτή την επιφάνεια. Και αυτά είναι όνειρα τα οποία προέρχονται από σωματικά αισθήματα. Αυτά είναι από εσωτερικές σωματικές πηγές. Είπα ότι το όνειρο για τον Αριστοτέλη είχε ιδιαίτερη αίσθηση της σωματικότητας. Γιγαντώνονται όλες οι αισθήσεις στο όνειρο και έτσι είναι αυτά τα μηνύματα που εμείς μπορεί να μην τα έχουμε καταλάβει, αλλά μας κάνει τις πρώτες νήξεις το όνειρο σε αυτά. Ή πεπτικά προβλήματα που μπορεί να έχουμε. Για παράδειγμα, αναφέρω ένα δικό μου πρόβλημα. Εγώ πάσχω από γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση. Όταν είμαι σε θεραπεία, αυτό βρίσκεται σε κοίμηση, υπάρχει ηρεμία. Όταν αφήνω με κάποιες περιόδους μεγάλες χωρίς τη θεραπεία μου, πολλές φορές η αίσθηση που έχω είναι ότι στο όνειρό μου καταπίνω καρφίτσες ή βελόνες και δεν μπορώ να τις καταπιώ. Και είναι αυτή η αίσθηση που λέει ο Φρόιντ σου αφήνει μεταξύ αηδίας και απόλαυσης όταν έχεις πεπτικά προβλήματα. Και βέβαια τελειώνω με το σεξουαλικό περιεχόμενο των ονείρων που αλίμονο ο Φρόιντ έχει κάνει οδή σε αυτό, έχει κάνει μνήμα σε αυτό. Λέει ότι όταν υπάρχει έτσι έντονη δράση σεξουαλική ενόρμηση, βλέπουμε όνειρα καθαρά σεξουαλικά με πολύ έντονη σεξουαλική. Δεν υπάρχει δράση, κόρη. Και όταν δεν υπάρχει επίσης δράση. Εδώ λέγεται τη δράση. Κάνεις πραγματικό, δεν ξέρει και το κάνεις στον ύπνο σου. Και γι' αυτό και πάλι η θέκλα μου έρχεται αντισταθμιστικά το όνειρο. Καθαρτικά και πάλι. Δεν κάνω καθόλου όνειρο, όμως βλέπω ότι είμαι πολύ ερωτική. Κάνω έντονη σεξουαλική πράξη μέσα στο όνειρο. Και τα όνειρα τελειώνοντας που έχουν να κάνουν με την εσωτερική υποκειμενική αίσθησή μας, έχουν να κάνουν καθαρά με τις αισθήσεις μας. Δηλαδή, η όσπριση, η ακοή μας, η πέψη μας, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά εισέρχονται με ένα πολύ έτσι αυθύπαρκτο τρόπο μέσα μας και ξυπνούν
στο όνειρο με φαντασμαγορικές εικόνες. Βλέπουμε πολύ χρώμα μαργαριτάρια, ζωηρά χρώματα, πεταλούδες. Αν έχουμε διαβάσει πάρα πολύ και τα μάτια μας είναι κουρασμένα, μπορεί όταν είμαστε σε αυτή τη φάση μεταξύ ύπνου-ξύπνιου, δεν λέω για το βαθύ ύπνο, φάση non-REM που θα αναφέρω αμέσως μετά στην πολυπνογραφία, εκεί βλέπουμε πως μικρά μυγάκια, ή πολλοί θα το έχουν δει αυτό, μου έχει συμβεί και εμένα. Να δούμε λοιπόν μυγάκια ή ασπρόμαυρα μικρά σημεία ή τελίτσες. Όταν τα αστεράκια που δείχνεις τα αστεράκια, ότι έχει αστεράκια γύρω-γύρω, ναι. Ή αστεράκια. Εκεί λοιπόν έχει να κάνει με την υποκειμενική αίσθησή μας για τα όνειρα, αλλά παίζει ρόλο πολύ σημαντικό και ο αφομπλιστροειδής, χιτώνας του ματιού και οι ροπές που έχει, το οπτικό νεύρο δηλαδή, κυρίως με το φως. Πώς λοιπόν όταν μπαίνει φως, γίνεται μια, κατά κάποιο τρόπο, μεγάλη συνδιαλλαγή με το οφθαλμικό μας κομμάτι, με τον αφομπλιστροειδή χιτώνα μας και παρουσιάζονται παραμυθένια πουλιά, πεταλούδες. Ό,τι μπορεί να φανταστεί καθένας μας από αυτά. Για να συμβεί όμως αυτό, ξαναλέει ο Φρόιντ, επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε ψυχολογική παθητικότητα και να είμαστε σε μια λιθαργική διαδικασία, να έχουμε πέσει σε ένα λίθαργο, όχι σε βαθύ ύπνο. Αυτές είναι οι βασικές πηγές, τελειώνοντας με τις πηγές του ονείρου. Και βλέπουμε, ενώ αυτές οι πηγές πρωτοεμφανίστηκαν το 1900, ότι ακόμα και σήμερα, Θέκλα μου, έχουν πράγματι ισχύ. Το βλέπουμε μέσα από τα όνειρά μας κάθε μέρα ή πολύ συχνά, τέλος πάντων. Θέλω να πω μια διαφοροποίηση σημαντική ανάμεσα στο Φρόιντ και τον Καρλ Γιούγκ, που ήταν και αυτός γιατρός και μίλησε για το συλλογικό ασυνείδητο. Ο Φρόιντ και ο Γιούγκ και οι δύο μελετούσαν τα όνειρά τους και μάλιστα τα κατέγραφαν για να τα ερμηνεύσουν οι ίδιοι. Ο Γιούγκ έδωσε μια πιο πνευματική χρειά στο όνειρο και είπε ότι έχει να κάνει με μια ορίμανση. Τα στοιχεία λοιπόν της άγρυπνης ζωής μας, της συνειδητής μας ζωής, έρχονται για να μας οριμάσουν στο όνειρο. Έρχεται η επεξεργασία της πραγματικότητάς μας. Και επίσης, έχεις κάποιο βιβλίο μάλλον σχετικά. Ναι, του Καρλ Γιούγκ. Η σημεία των όνειρων του Καρλ Γιούγκ, αλλά το έχω από πίσω. Και το έχω επίσης κατασημειωμένο, ναι. Και η μεγάλη διαφοροποίηση βέβαια που υπάρχει, και μάλιστα μίλησε για την αλληλουχία των ονείρων. Ο Καρλ Γιούγκ πίστεψε ότι τα όνειρα που βλέπουμε φτιάχνουν ιστορίες. Έχουν μια συνέπεια. Κάτι λένε για μας. Δηλαδή, αν κάτσουμε και τα καταγράψουμε και τα επαναλαμβανόμενα όνειρα που μπορεί να βλέπουμε, έχουν να κάνουν με ένα μυστικό, με ένα μήνυμα που δεν έχει αποδικοποιηθεί. Πίστευε πολύ έντονα σε αυτό ο Γιούγκ. Οι διαφορές οι βασικές τους όμως είναι οι εξής. Τα σύμβολα. Τα σύμβολα είναι τελείως διαφορετικά. Ο Φρόιντ, ό,τι έβλεπε σε μαχαίρια, ομπρέλες, μυτερά αντικείμενα, αιχμηρά αντικείμενα, φίδια, είχε να κάνει λοιπόν, συμβόλιζαν το ανδρικό γεννητικό όργανο, ενώ ό,τι είχε να κάνει με φούρνους, στέκλα μου, καρέκλες και κρεβάτια, είχε να κάνει με συμβολοποίηση του γυναικείου γεννητικού οργάνου και της μήτρας. Ο Καρλ Γιούγκ δεν πίστευε σε τίποτα από όλα αυτά. Είχε και αυτό τα προβληματάκια του. Είχε κάποιες έτσι διαταραχές και κυρίως είχε πρόβλημα με ψυχώσεις από ό,τι γνωρίζω. Ο Γιούγκ όμως κάνει μια μεγάλη διαφοροποίηση και αναφέρει το συλλογικό ασυνείδητο, ενώ συμφωνεί με αρκετά με τον Φρόιντ, δεν πιστεύει καθόλου σε αυτό το συμβολισμό, καθόλου στο σεξουαλικό κομμάτι, δεν επενδύει καθόλου σε αυτό ο Γιούγκ. Για το φίδι μάλιστα συμβόλιζε τη φωτιά και το κακό για το Γιούγκ και δεν είχε σχέση, ας πούμε, με το ανδρικό γεννητικό όργανο. Ενώ στο συλλογικό ασυνείδητο, το συλλογικό ασυνείδητο τι είναι με δύο λόγια. Είναι ένα μεγάλο ψυχικό υπόστρωμα που έχουμε όλοι μας. Αυτό το μεγάλο ψυχολογικό υπόστρωμα έχει μέσα του, εμπεριέχει την πνευματική μας κληρονομιά, τα ήθη, τα έθιμά μας, τον πολιτισμό μας, την κουλτούρα μας, την κοινωνία μας. Έχει απόλυτα να κάνει με την μυθολογία για τον Γιούγκ και την πρωτόγονη ζωή μας. Τόσο πολύ εσύ έχεις αναφέρει τον πρωτόγονο άνθρωπο στον σύγχρονο άνθρωπο. Πώς αυτός εμπεριέχεται πραγματικά και στην πολυγαμία, στην επιλογή συντρόφου, το να βρει μια σκέπη, όπως έκανε τότε και ο πρωτόγονος άνθρωπος. Ήθελε να βρει μια σπηλιά για να μπορέσει να προφυλαχτεί από τις καιρικές συνθήκες ή από τα άγρια ζώα. Έχουν λοιπόν εντυπωθεί όλα αυτά μέσα μας. Αυτό είναι το συλλογικό ασυνείδητο, το οποίο έχει δύο διαφορετικές κατατμήσεις, δύο διαφορετικές μορφές που σχετίζονται με τα όνειρα. Τα όνειρα
στο πρώτο επίπεδο έχουν να κάνουν με την προσωπικότητά μας. Η προσωπικότητά μας διαφέρει από το συλλογικό ασυνείδητο, γιατί για το Jung σημαίνει ότι έχει να κάνει με το προσωπικό μας αποτύπωμα, το προσωπικό μας βίωμα, τη δική μας εμπειρία απέναντι σε κάτι. Υπήρχαν λοιπόν οι φαντασιώσεις και τα όνειρα ξεκάθαρα αυτού του περιεχομένου που είχαν να κάνουν με την προσωπικότητά μας και οι φαντασιώσεις και τα όνειρα που ήταν απρόσωπα. Το απρόσωπο κομμάτι δεν είχε να κάνει με καμία σύνδεση με εμάς, με τη ζωή μας, τι κάναμε σήμερα και πώς αυτό εισέρχεται στο όνειρό μας, έχει να κάνει με αυτό το συλλογικό ασυνείδητο. Αλόκοτες εικόνες που έχουν να κάνουν με πολιτισμούς, με πρωτόγωνα στοιχεία, με ήθη και κουλτούρες. Θα αναφέρω ένα πάρα πολύ γρήγορο παράδειγμα. Θα πω πως η γενιά του παππού μου, εμένα και της γιαγιάς μου, δεν ήταν τυχαίο πως είχε αποτυπωθεί το συλλογικό ασυνείδητο. Ενώ είχαν περάσει από πόλεμο, πάρα πολλά όνειρα, η ονειρική δράση τους και η ονειρική δράση αυτής της γενιάς από τις μελέτες που είδα έχει να κάνει με θέματα δείπνου, φαγητού, πείνας και θανάτου. Ή για τον πόλεμο του 1940. Το 1940 μιλάω, για αυτή τη γενιά, είπα το παππού και της γιαγιάς μου, οι οποίοι και μελέτησα αρκετά για αυτή τη γενιά, πώς αυτό περιέχεται στο συλλογικό ασυνείδητο. Με ένα απλό παράδειγμα μπορούμε να το δούμε αυτό. Βλέπαν λοιπόν όνειρα που είχαν να κάνουν με το φαγητό, με τη δίψα, με την πείνα και το θάνατο. Πάρα πολύ έντονα. Που σαφώς να μου πεις δεν είχαν να κάνουν με βιώματά τους, είχαν να κάνουν με βιώματά τους. Αλλά βλέπουμε εκείνη η συγκεκριμένη γενιά, γιατί δεν το βλέπουμε εμείς αυτό, η δική μου ας πούμε η γενιά, η δική σου η γενιά τόσο έντονα, αλλά αυτή η γενιά του 40 ήταν πάρα πολύ έντονο όλο αυτό. Και φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα βγει αργότερα και θα το δούμε στην μελέτη που θα έχει να κάνει με την πανδημία ή τις πανδημίες που έχουν περάσει. Και πώς αυτό όλο επεξεργάζεται στο συλλογικό μας ασυνείδητο. Αυτά ήταν οι βασικές διαφοροποιήσεις που έκανε ο Jung σχέση με τον Freud. Ο Alfred Adler, ναι, το είπα, το κατάφερα. Ο Alfred Adler ήταν. Και ο Jung και ο Adler ήταν αρχικά μαθητές του Freud, οι οποίοι μετά. Μεταφροηδικοί. Ναι, ήταν φροηδικοί που γίνανε μεταφροηδικοί, έτσι όπως ονομάζονται μετά. Πίστεψε στην ωριμότητα του όνειρου και ο Adler. Είπε δηλαδή πως. Είπε λίγο για το μέλλον, και αυτός πίστευε λίγο σε μελλοντικά στοιχεία για το όνειρο, αλλά κυρίως έμεινε στο κομμάτι της ωριμότητας και πως η άγρυπνη ζωή είναι όλη αυτή που κάνει τη δουλειά της για να τακτοποιηθεί η άγρυπνη ζωή, μπαίνει στην ασυνείδητη ζωή μας, μπαίνει στο λανθάνον περιεχόμενο του ονείρου, που θα εκφράσω τι είναι αυτά τα δύο, θα πω για αυτή τη διαίρεση. Μπαίνει στο λανθάνον λοιπόν, στο κρυφό περιεχόμενο του ονείρου, τις φαντασιώσεις, τις ενορμήσεις μας και μας κάνει ένα νόημα. Μας τακτοποιεί την πνευματικότητά μας. Αυτό είχε να κάνει κυρίως οι διαφοροποιήσεις που είχαν Jung, Freud, Adler. Έτσι και μετά ερχόμαστε πλέον στο 1977 με τον Hobson και τον Macaulay, ο οποίοι με την πολυπνογραφία, τη μελέτη ύπνου ήρθαν να δεσαρώσουν όλα αυτά και να πούν παιδιά αυτά δεν ισχύουν όλα που μας λέτε. Δεν έχει καμία σχέση, έρχεται δηλαδή η νευροβιολογία να μας μιλήσει για το όνειρο και να πει το εξής, ότι μέσα από τη μελέτη του ύπνου, την πολυπνογραφία, η οποία είναι μια διαδικασία που το άτομο έχει να κάνει, μπαίνει μάλλον το άτομο σε κατάσταση ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, γίνεται ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, ηλεκτρομοιογράφημα και ηλεκτροοφθαλμογράφημα. Εκεί λοιπόν συγκεντρώνουν πάρα πολλά στοιχεία και βλέπουν πως, και γι' αυτό ουσιαστικά μετά φτιάχτηκαν και τα στάδια του ύπνου από αυτή τη μελέτη. Τα δύο βασικά στάδια που εναλλάσσονται είναι το REM και το non-REM. Το REM πήρε την ονομασία του από το Rapid Eye Movement, τις γρήγορες οφθαλμικές κινήσεις, ενώ το non-REM είναι από τις μη γρήγορες οφθαλμικές κινήσεις, από τη μη ύπαρξη οφθαλμικών κινήσεων. Εκεί βλέπουν πως υπάρχει μια πολύ έντονη νευρονική δραστηριότητα. Πάρα πολύ έντονη φάση μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, εκεί λοιπόν που υπάρχουν αυτές τις γρήγορες οφθαλμικές κινήσεις και ουσιαστικά μίλησαν για νευρικά πληθώρα νευρονικών κυττάρων που γίνεται μια έντονη ανταλλαγή και πώς σε αυτό μπαίνει και το ντοπαμινεργικό σύστημα, η ντοπαμίνη μας που έχει να κάνει με την πλούσια ονειρική δραστηριότητα, έχει να κάνει με την ευχαρίστηση, την ειδονή κυρίως. Που μας την προσφέρουν και τεχνητά τα αντικαταθλιπτικά. Είναι μια ουσία, χημική ουσία που βρίσκεται μέσα μας, θέλω να πω, η ντοπαμίνη, όπως και η σερωτονίνη. Εκεί λοιπόν έρχεται και τα σαρώνουν όλα αυτό και η πολυπνογραφία, λέγοντας πως παιδιά δεν ισχύουν όλα αυτά. Οι ερμηνείες για το ασυνείδητό σας, το συνειδητό ασυνείδητο δεν υπάρχουν όλα αυτά. Ή όλες οι παρεστήσεις που έχετε ή που πλακωνόσαστε με άτομα, αυτά δεν υπάρχουν. Όλες αυτές οι εικόνες είναι τελείως άσχετες.
δεν υπάρχει καμία συνέπεια σε όλα αυτά και βγαίνουν μέσα από την νευροβιολογία, κλασικά, με την, αυτή την πολύ έντονη νευρονική διάγερση. Πες μας λοιπόν, Μαριάννα, τι ήταν αυτό το μεγάλο breakthrough, η μεγάλη ανακάλυψη που έκαναν αυτοί οι δύο επιστήμονες που ανέφερε στα τέλη της δεκαετίας του 70 με την πολυυπνογραφία που έφεραν τα πάνω κάτω. Καλά του Φρόιτ, του παππού στον τάφο. Πάει ο κακομέρης στον Φρόιτ. Πραγματικά ρίξανε μεγάλο φτιάρι στον Φρόιτ. Αυτοί οι δύο λοιπόν, ο Χόπσον και ο Μακάρλεϊ, ήταν αυτοί που ουσιαστικά ήδη υπήρχε μία τάση μετά το 1977. Πολλοί έλεγαν ότι όλα αυτά με τα όνειρα είναι τελείως ασύνδετα με την προσωπικότητά μας, με τα βιώματά μας. Υπήρχε πολύ έντονη αυτή η τάση. Μετά όμως το 1977 με 80 μας έρχεται από το Harvard το κομμάτι αυτό των επιστημών, το συγκεκριμένο με την πολυπνογραφία, τη μελέτη ύπνου που και σήμερα γίνεται σε δημόσια νοσοκομεία, αλλά και σε κέντρα ύπνου γίνεται η πολυπνογραφία και μπορεί να γίνει και σε πολύ μικρά παιδάκια, γιατί πολλές φορές εντοπίζει και κάποια μικρά εγκεφαλικά προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν. Αυτή λοιπόν η μελέτη τα σάρωσε όλα και είπε ότι όλες οι υπναγωγικές αυτές αλόκοτες εικόνες που έχουμε, οι ψευδεστήσεις, οι συνορμήσεις, αυτά τα ακατάληπτα πράγματα που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, αλλά νομίζουμε ότι έχουν κάποιο νόημα για μας, δεν έχουν κανένα νόημα, υποστήριξαν ο Χόπσον και ο Μακάρλεϊ, διότι το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, το ηλεκτροοφθαλμογράφημα έδειξαν πως υπάρχει μια πολύ έντονη κινητικότητα στα νευρονικά μας κύτταρα, στους νευρώνες μας. Υπάρχει μια συσσόρευση νευρονικών κυττάρων που δημιουργεί σε καταστάσεις ακόμα ύπνου ξύπνου, ξαναλέω, όχι βαθέως ύπνου, αυτή την δραστηριότητα που ανέφερε λίγο και ο Φρόιτ. Στο κομμάτι των πηγών, εκεί που μιλήσαμε για τα κουρασμένα μάτια, πώς αυτά τα κουρασμένα μάτια, αναφέρει λίγο επιστήμη ο Φρόιντ, μιας και μιλάει για τον αφιβληστροειδή χιτώνα, γιατί και ο Χόπσον και ο Μακάρλεϊ μίλησαν για τον αφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού και τις ροπές του. Παρατηρήθηκε δε ακόμα ότι ακόμα και τα άτομα που όταν ξύπνησαν, ήταν σε εγρήγορση, ανέφεραν το όνειρό τους και είπαν ότι κατέβαιναν μία σκάλα. Είπε ο Χόπσον και ο Μακάρλεϊ ότι είδαν στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα και το ηλεκτροοφθαλμογράφημα πως και οι ροπές που είχε ο χιτώνας του ματιού τους, ο αφιβληστροειδής, πήγαινε προς τα κάτω. Δηλαδή, πράγματι όλο αυτό είχε να κάνει με μια νευρονική στάση, μια νευρονική κυταρική ανανέωση, αλλά και έντονη νευρονική δράση που υπήρχε και βεβαίως έπαιρνε και στο οπτικό νεύρο και στα όργανα που επηρέαζαν όλο αυτό. Γι' αυτό γίνεται και ηλεκτροφθαλμογράφημα. Άρα, τίποτα δεν υπάρχει από αυτό το αλόκοτο, τίποτα δεν συμβαίνει με το ασυνείδητο, τίποτα δεν συμβαίνει με εμάς. Παράγονται αυτές τις εικόνες καθαρά οργανικά μέσω από την βιοχημεία και την νευροβιολογία. Και εντόπισαν. Όμως έρχεται το ερώτημα αν η κότα έκανε το αυγό έκανε την κότα στην πραγματικότητα, που είναι το παλαιότερο και πιο έντονο ερώτημα σε όλες τις επιστήμες, διεπιστημονικό. Δηλαδή, το γεγονός ότι καταγράφονται έτσι νευροχημικά αποκλεί το ότι μπορεί να προέρχονται με κάποιο άλλο τρόπο. Δηλαδή, δεν είναι. Δεν το αποκλεί, γιατί βλέπουμε ότι αυτό που ισχύει στη σύγχρονη ψυχολογία και πάρα πολύ. Ψυχολόγοι και πανεπιστημιακοί έχουν μελετήσει είναι ότι πράγματι υπάρχει το κομμάτι αυτό του ασυνείδητου και η λειτουργία αυτού και πώς το όνειρο κυρίως μένουν σε αυτό. Υπάρχει μια αποδικοποίηση μέσω της ψυχοθεραπείας κυρίως πραγμάτων και έχει να κάνει με αποφορτιστικό, λυτρωτικό, καθαρτικό ρόλο ένα όνειρο. Αυτή η λειτουργία λοιπόν παραμένει από πάρα πολλές μελέτες, μελέτες λοιπόν με αναλυόμενους ή με ψυχοθεραπευόμενους. Πράγματι υπάρχει και δεν έχει να κάνει με ερώτημα για μένα. Έτσι δεν υφίσταται ερώτημα. Μαριάννα, για την φάση ύπνου REM, Rapid Eye Movement, αυτό που θυμάμαι εγώ από το μάθημα της νευροψυχολογίας που μας είχε διδάξει ο Δόκτωρ Σταύρος Μπαλογιάννης στην Ιατρική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, τα μάθημα που το κάναμε στην Ιατρική Σχολή, αυτό ήταν ότι κατά τη διάρκεια του Rapid Eye Movement, λέει, τα μάτια μας παρακολουθούν το όνειρο μας σαν να το βλέπουν σε οθόνη κινηματογράφου. Γι' αυτό που είπες ότι πάει ο αφιβληστροειδής προς τα κάτω. Ναι, σαν να παρακολουθεί το όνειρο και επίσης θυμάμαι ότι στο βιβλίο εκείνο του μαθήματος, ήταν ένα βιβλίο γαλλικό μεταφρασμένο στην ελληνική με τίτλο «Νευρονικός άνθρωπος», είχε κάποιες μελέτες που μιλούσα για ένα χώρο στον εγκέφαλο, το locus ceruleus, το οποίο λέει όταν αφαιρούσαν αυτό το κομμάτι από γάτες, που κάνει πειράματα σε γάτες, τότε που ακόμη επιτρέπονταν τα πειράματα στα ζώα, ότι αφαιρώντας εκείνο το σημείο του εγκεφαλικού φλοιού, έβλεπαν ότι οι γάτες
εκτελούσαν τα όνειρά τους κοιμισμένες. Δηλαδή, καθώς κοιμόντουσαν οι γάτες, πάλευαν στον ύπνο τους, νιαούριζαν στον ύπνο τους, έκαναν και εικάζεται ότι υπάρχει αυτός ο χώρος στον εγκέφαλο. Τώρα είπα εγκεφαλικό φλοιό, αλλά μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να είναι βαθύτερα μέσα στους λοβούς, που λέει ότι εκκρίνει μια ουσία η οποία μας ακινητοποιεί την ώρα του ονείρου, ώστε να μην εκτελούμε οι μυς μας, να μην εκτελούν τις κινήσεις του ονείρου και να κινούνται μόνο τα μάτια μας. Πράγματι υπάρχει το φαινόμενο της παραλυσίας, στο που ανέφερες μόλις τώρα, στο στάδιο 1 και 2, και ειδικά στο στάδιο 1, δηλαδή ενώ κοιμόμαστε ή από τον βαθύ μας ύπνο ξαναπάμε, επειδή εναλλάσσονται αυτά τα στάδια, έτσι, κάνουν κάποιους γύρους, κάποιους κύκλους αυτά τα στάδια, πάμε πάλι σε στάδιο εγρήγορσης, αισθανόμαστε ότι μπορούμε να ανοίξουμε τα μάτια μας, να τα σκεφτούμε όλα, ό,τι κάναμε, ό,τι είχαμε δει στο όνειρό μας, όμως αισθανόμαστε ότι είναι τόσο πολύ βαριά τα μέλη μας, δεν μπορούμε πραγματικά να κινήσουμε τίποτα. Και υπάρχει και μία παραγωγή τρομοκρατικών εκεί λίγο ονείρων, δηλαδή μπορεί να έχουμε την αίσθηση ότι ακούμε θορύβους ή ότι μας ληστεύουν ή ότι μας κλείνουν τη μύτη, αλλά εμείς ναι μεν έχουμε ανοίξει τα μάτια μας, το καταλαβαίνουμε αυτό, είμαστε ύπνος, ξύπνιος φάση, αλλά απόλυτα παράλυτοι. Είναι το λεγόμενο φαινόμενο παραλυσίας. Παραπλησίες. Επίσης, οι κύκλοι ύπνου τώρα, που σε ποια χρονικά πλαίσια ορίζονται εμείς, εγώ είχα μάθει ότι υπήρχαν κύκλοι των 45 λεπτών, και ότι υπήρχαν οι μικροί κύκλοι των 2,5 λεπτών για τα όνειρα κατά τη διάρκεια της μέρας. Αυτά τα όνειρα στο ξύπνιο μας. Τώρα τι λέει η επιστήμη, καιρό να διαβάζω. Σήμερα λοιπόν αυτό που έχουμε εμείς είναι ότι υπάρχουν 4 στάδια ύπνου. Ξεκινάμε με τα στάδια ύπνου αυτά, φυσικά τα διαπερνούν συγκεκριμένα κύματα, όπως τα κύματα α, β, θήτα και δέλτα. Τα θήτα και δέλτα κυρίως τα βλέπουμε στο στάδιο το οποίο κοιμόμαστε. Υπάρχει μυϊκή χαλάρωση, έχει μειωθεί η θερμοκρασία του σώματός μας, έχουν μειωθεί οι καρδιακοί μας χτύποι. Στο πρώτο στάδιο είναι το REM στάδιο. Υπάρχει το στάδιο 0. Το στάδιο 0, να τα πω έτσι. Όπως τα λέει εδώ και η βιβλιογραφία, το στάδιο 0 είναι αυτό που έχουμε ξαπλώσει, έχουμε βάλει το συντονάκι μας, το παπλωματάκι μας και έχουμε απλώς κλείσει τα μάτια μας. Δεν κοιμόμαστε, αυτό το στάδιο, ακριβώς, λίγο έτσι. Σε αυτό το στάδιο μας διαπερνούν μόνο κύματα α, είμαστε ουσιαστικά ξύπνοι λίγο πριν κοιμηθούμε. Το στάδιο το επόμενο, το πρώτο, είναι το στάδιο REM. Το REM, λοιπόν, είπαμε, βγαίνει από το Rapid Eye Movement, γρήγορες οφθαλμικές κινήσεις. Ακόμα δεν υπάρχει μυϊκή χαλάρωση. Βρέφη, ξέρεις ότι το βλέπεις αυτό. Όταν έχεις βρέφος, αν θελήσεις ποτέ να κάνεις παιδί, αν θελήσεις και αποκτήσεις παιδί, θα δεις ότι ειδικά τον πρώτο καιρό που δεν κλείνουν καλά τα ματάκια τους, όταν κοιμούνται, τα βλέπεις να γυρίζουν τα ματάκια τους. Και είναι η ώρα που βλέπουν όνειρο. Ναι, να γυρίζουν τα μπαντάκια τους και να χαμογελάνε κιόλας, έτσι, γιατί φαντάζομαι, πιστεύω ότι τα περισσότερα μωρά βλέπουν ωραία όνειρα, ναι. Και κάτι χαμόγελα, μιλάμε τώρα για βρέφη ημερών, τώρα είναι στη φυρέμ το μικρό. Έχω δει βρεφάκια, γιατί έχω δουλέψει ως φοιτήτρια πάρα πολύ με πολύ μικρά παιδάκια και το έχω δει αυτό και μάλιστα μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Και βλέπεις εκεί πραγματικά στο παιδί απεικονίζεται όλη και η δραστηριότητα του αφιβληστροειδού σχητώνα, όλα αυτά που λέμε. Γιατί το ματάκι του να είναι μισάνυχτο, ας πούμε, και να μην έχει. Να κλείσουν καλά τα μάτια τους λόγω ανοριμότητας νευρολογικής τους πρώτους μήνες. Ναι, σωστά, σωστά. Βλέπουμε τη φάση REM, ναι. Ναι, τα γλυκά μου. Το στάδιο λοιπόν ένα είναι αυτό, διέπεται κυρίως από κύματα α και β. Τα α αρχίζουν και σβήνουν, ενώ στο στάδιο 2, το στάδιο 1 αποτελεί, Θέκλα μου, μόνο 5% περίπου της δραστηριότητας που το βλέπουμε σε κύκλους, έτσι όπως επαναλαμβάνεται. Το στάδιο 2 είναι το μεγαλύτερο και αποτελεί το 55% του κομματιού της πίτας που βλέπουμε όλα αυτά τα στάδια. Έτσι, το στάδιο 1 είναι το μικρότερο, το στάδιο 2 είναι το 50-55%. Εκεί που σιγά σιγά σβήνουν τα κύματα α, είναι βραδαία κύματα αυτά, σβήνουν αυτά τα κύματα, έρχεται το άτομο σιγά σιγά μπαίνει σε υπνική διαδικασία και εκεί που βλέπει και πλούσια όνειρα είναι και το στάδιο 1 αλλά και το στάδιο 2. Και εισέρχονται και λίγα κύματα θήτα σε αυτό. Λίγα λοιπόν κύματα που μπαίνει σιγά σιγά σε λίθραγο και σε ύπνο. Ενώ το στάδιο 3 και 4, που είναι τα non-rapid eye movement στάδια, είναι τα πιο βαθιά στάδια ύπνου, απαραίτητα για την υγεία του οργανισμού μας, αποτελούν περίπου το 22% του ύπνου μας. Οι κύκλοι που μου ανέφερες γίνονται σε αυτά τα στάδια 3 και 4, θέλω να πω, γιατί μαζί είναι ουσιαστικά. Απλώς στο στάδιο 3, το στάδιο 3 διέπεται πιο πολύ, εισέρχονται κύματα θήτα, ενώ στο στάδιο
Το τέταρτο στάδιο, κύματα δέλτα, που είναι ο βαθύς, ξεκούραστος ύπνος. Κάνουν κύκλους περίπου 70 με 100 λεπτών. Ένας μέσος όρος είναι 90 λεπτά κάθε στάδιο σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι φυσιολογικός και δεν έχει διαταραχή ύπνου. Και για να καταλάβεις λίγο την ακολουθία αυτών των σταδίων είναι περίπου 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 2. Έτσι να αλλάξει ένα φυσιολογικό. Αν αλλάξει τώρα η βασική θεωρία, η οποία πριν 25 χρόνια ήταν ότι έχουμε κύκλους ύπνου που διαρκούν 45 λεπτά και σε εκείνους τους, σε κάθε κύκλο ύπνου περνάμε από όλα τα στάδια και τώρα σου λέει φεύγει εκείνο και λες ο κάθε κύκλος ύπνου μπορεί να πάει πολύ με περισσότερη ώρα. Ναι. Πολύ, να πάει πολύ περισσότερη ώρα. Έχουμε ένα μέσο ώρα 70-100 λεπτά, συνήθως λένε 90 λεπτά πως διαρκούν και και ουσιαστικά η δραστηριότητα, η αλληλουχία που έχουν είναι 1, 2, 3, 4, 3 σε φυσιολογικούς ανθρώπους. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν, για παράδειγμα, πρωτοπαθή αϊπνία, οι οποίοι μπορούν να κοιμηθούν μόνο στο στάδιο 1, να παραμείνουν δηλαδή στο στάδιο 1. Είναι αυτό που ξυπνάμε και λέμε, είναι σαν να μην κοιμήθηκα ποτέ, δεν ξεκουράστηκα ποτέ. Θέλω να πω ότι ο ύπνος σαν διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντικός. Προάγει την υγεία μας και τη σωματική αλλά και την ψυχική υγεία μας, καθώς συνδέεται απόλυτα με την αυξητική μας ορμόνη αλλά και τον κυκαρδιανό ή κυκαρδινό ρυθμό. Η αυξητική ορμόνη εκρίνεται μόνο στο στάδιο 3 και 4 και ειδικά στο στάδιο 4. Είναι μια σωματοτροπίνη, η οποία, σωματοτροπίνη λέγεται, η οποία εκλείεται από ένα κεντρικό άδενα την υπόφυση, απαραίτητη για την θερμοκρασία του σώματός μας. Για την αύξηση του μυϊκού μας συστήματος, για την έκρηση συγκεκριμένων ορμονών, όπως τη ρύθμιση ορμονών, όπως της κορτιζόλης που είναι η ορμόνη του στρες. Απαραίτητη λοιπόν για τον μεταβολισμό μας, αλλά και την διάθεσή μας. Είναι ελιξίριο η αυξητική ορμόνη, είναι ελιξίριο. Είναι ελιξίριο, είναι πολύ πλούσια στα παιδιά και στους εφήβους κυρίως. Χάνεται σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου. Όμως ένας άνθρωπος που κοιμάται βαθιά κάθε βράδυ, υπάρχει αυξητική ορμόνη, απαραίτητη για την ανάπλαση των κυττάρων. Μαριάννα, έχεις βρει καθόλου σύνδεση, συγγνώμη σε διακόπτω, μεταξύ της ώρας που κοιμάσαι και της ποιότητας ύπνου που έχεις? Ναι, αυτό που λέγεται. Ναι, λέγεται. Πως, πιο νωρίς θα έχεις καλύτερο. Περίπου η αυξητική ορμόνη παράγεται περισσότερο στα μεταξύ 11 και 1. Δηλαδή 11 η ώρα το βράδυ και 1 η ώρα. Όσο πιο νωρίς κάποιος κοιμάται, όσο είναι καλύτερο, γιατί φτιάχνει το βράδυ. Έχει αυξητική ορμόνη τον τελευταίο καιρό. Γιατί κοιμάμαι πάντα μετά τις 1. Εντάξει, σημασία όμως έχει αν πέσεις και σε βαθύ στάδιο ύπνου. Ναι, ναι. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Είναι σχετικό, βρε. Γιατί έχει ανθρώπου και λόγω εργασία κοιμούνται πάντα στις 4 ή 5 το πρωί, δεν κοιμούνται βράδυ κάποιες βραδιές. Και ξεχνάς ότι κακά τα ψέματα υπάρχει και ο λεγόμενος προσωπικός βιορυθμός κάποιου ανθρώπου. Λένε ότι η μέσος όρος είναι περίπου 7,5 ώρες ύπνου για τον άνθρωπο, όμως άλλοι άνθρωποι έχουν ανάγκη για 9 ώρες ύπνου και δεν σημαίνει ότι έχουν κάτι, κάποια πάθηση. Και άλλοι για οι 6 ώρες τους είναι πάρα πολύ αρκετές ή ακόμα και το 5ωρο ύπνου. Όχι, εγώ μιλώ για τις ώρες που κοιμάται κανείς. Εγώ έχω παρατηρήσει σε μένα από τον καιρό που θυμάμαι τον εαυτό μου ότι το βράδυ δυσκολεύομαι να πω για ύπνο. Είμαι πιο λειτουργική, ξέρω εγώ, μέχρι τις 2-3 το πρωί. Αυτό πρόσφατα έχω κάνει και με τα μεσονύχτια βλόξησια το πρωί. Και το πρωί, άμα ξυπνήσω πολύ πρωί, δεν είμαι ιδιαίτερα λειτουργική. Αλλά ας πούμε, αν ξυπνήσω στις 10, μπορεί να λειτουργώ με φουλ τις μηχανές μέχρι τις 8 το βράδυ. Και με πολύ λίγη διακοπή. Και νομίζω ότι κοιμάμαι καλά. Δηλαδή, αν κοιμηθώ από τις 3 μέχρι τις 17 ώρες, κοιμάμαι. Έχεις ένα καλό ξεκούραστο. Ναι. Έναν ύπνο με ποιότητα. Χωρίς να σημαίνει ότι εισηγούμε το δικό μου lifestyle να το υιοθετήσει ο κόσμος ή ότι δεν θα κόψω αυτό το κομμάτι στο μοντάζ. Και να το κόψω. Άρα, εγώ ανέφερα τους βιορυθμούς που υπάρχουν σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό είπα. Για παράδειγμα, και εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος κοιμάμαι πιο αργά. Πράγματι. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν το δικό μου παράδειγμα. Κάθε άνθρωπος. Η μεγαλύτερη σημασία όμως είναι να καταφέρνουμε να κοιμόμαστε βαθιά. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν έχουν ξεκουραστό ύπνο, που μπορεί να κοιμηθούν και στις 11 το βράδυ και να ξυπνήσουν στις 5 το πρωί, στις 6 το πρωί και να είναι κουρασμένοι και να νιώθουν βαργοί. Χρειάζεται να το ψάξουν αυτό το πράγμα. Χρειάζεται να το ψάξουν γιατί μπορεί από πίσω να αποκρύπτεται κάποιο άλλο πρόβλημα, κάποια άλλη διαταραχή, ας πούμε, αγώδεις διαταραχές ή κατάθλιψη. Έχει να κάνει έχει μεγάλη συνάφεια με τον ύπνο. Ο πτωχός ύπνος, η κακή ποιότητα ύπνου, καθόλου ύπνος συνδέεται με τέτοιες διαταραχές. Σίγουρα μία επίσκεψη σε έναν ειδικό, έτσι ώστε να πάψουν να ταλαιπωρούνται, να ρυθμίσουν τον ύπνο τους και να είναι πιο υγιείς.
να πάνε, Μαριάννα. Σε ποιον ειδικό πρέπει να πάει κάποιος που έχει θέματα. Θα έλεγα εγώ να πάνε σε ψυχίατρο. Θα πρέπει να πάνε σε έναν ψυχίατρο, αφόσον κάνουν και ψυχοθεραπεία. Πολλές φορές ο ίδιος ο ψυχοθεραπευτής κάποιου ανθρώπου που θα αναφέρει ότι έχει δυσκολίες στον ύπνο του, θα συνεργαστεί με κάποιο ψυχίατρο. Αυτό είναι και το καλύτερο αποτέλεσμα που επιδιώκεται. Η συνεργασία μεταξύ ψυχοθεραπείας, ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας και ψυχιατρικής. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο προφίλ που μπορεί να αποδοθεί σε έναν ασθενή και μπορεί να αισθανθεί ότι ολοκληρώνεται και συναισθηματικά αλλά και από την άποψη των συμπτωμάτων του. Ναι, προτού πάει στο ψυχίατρο όμως θα πρέπει να κάνει μια εξέταση, όπως είπες, πολυπνογραφία για να δούμε αν υπάρχει κάποιο οργανικό θέμα το οποίο παρεμποδίζει τον ύπνο. Φυσικά, κάτι αυτοστικό, κάτι. Ναι, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε και το καταλαβαίνουμε και εμείς ίδιοι που είμαστε στα θέματα της ψυχολογίας, πως πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν καν την πολυπνογραφία. Δηλαδή δεν έχουν ιδέα την πολυπνογραφία, τη μελέτη ύπνου. Πολλές φορές. Ο ψυχίατρος θα έρθει να συνταγογραφήσει μια τέτοια εξέταση. Okay. Γιατί πνευμονολόγος κάνει την πολυπνογραφία συνήθως στην Κύπρο. Δεν ξέρω στην Ελλάδα ποιος τι ειδικότητα την κάνει. Στην Κύπρο είναι πνευμονολόγοι που είναι ειδικοί. Νομίζω και πως εδώ. Και εδώ γίνεται μελέτη από πνευμονολόγους. Δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ στην Ελλάδα τι ακριβώς γιατροί συμμετέχουν σε αυτό το κομμάτι. Αλλά νομίζω ότι συνδέεται πάρα πολύ και με κάποιους νευροεπιστήμονες. Κάποιοι που συνδέονται, μπορεί να είναι κάποιοι νευροχειρουργοί που μπαίνουν μέσα στη μελέτη ύπνου, γιατί έχουν πολύ καλή γνώση των όλων των νευροεπιστήμονων. Είναι περιστατικό το κάθε άνθρωπος τι συμπτώματα έχει, τι τον έχει στείλει στο να εξετάσει τον ύπνο του, τι προβλήματα έχει στον ύπνο. Αυτά όμως ένας ψυχίατρος, ο οποίος είναι ιατρός, οι ψυχολόγοι δεν είμαστε ιατροί, μπορεί καταλληλότερα να παραπέμψει σε συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων. Για παράδειγμα, δες έναν νευρολόγο, δες έναν πνευμονολόγο, δες κάποιον που να σε βοηθήσει με αυτό. Ναι. Δηλαδή, θεωρώ, Μαριάννα, ότι ο ύπνος, ο καλός ύπνος, είναι απαραίτητος για την ψυχική μας υγεία και ισορροπία όλων των ανθρώπων, και ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τα θέματα ύπνου αθεράπευτα. Πολύ βασικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπα και για την σωματοτροπίνη και όλες αυτές οι ουσίες που εκκρίνονται, θα πάρω και τον κυκαρδιανό ρυθμό και αυτός που συμβάλλει πολύ σημαντικά στην ομοιόσταση του οργανισμού μας, στην καλή λειτουργία, στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού μας. Είναι πολύ σημαντικός ο καλός και ξεκούραστος ύπνος, γιατί σχετίζεται πάρα πολύ με τη μνήμη και τη μάθηση. Έτσι, πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μια λειτουργικότητα στην επόμενη μέρα μας, όταν όλοι οι άνθρωποι έχουμε να εκτελέσουμε χιλιάδες πράγματα. Υποσκάπτεται ουσιαστικά η λειτουργικότητά μας, δεν μπορούμε να είμαστε καθόλου λειτουργικοί σε σημαντικά σημεία των ζωτικών μας όλων δυνάμεων. Μαριάννα, εγώ από παιδί το σκεφτόμουν αυτό από έφηβος. Θυμάμαι ότι το μόνο πρόβλημα που είχα, μου έλεγαν οι φίλες μου: έχω πόνο κέφαλο, έχω το ένα, έχω το άλλο. Τους έλεγα: το μόνο πρόβλημα μπορεί να έχω είναι να μου λείπει ο ύπνος. Και θεωρούσα ότι ήταν το φάρμακο, και μέχρι τώρα το πιστεύω, ότι ο ύπνος είναι το φάρμακο σε οτιδήποτε, σε πονοκέφαλο, οποιοδήποτε θέμα έχεις με ζαλάδα ή με. Εντάξει, μιλάμε όταν δεν έχεις κάποιο είδους άλλη κατάσταση, όπως ένα healing ή κάτι. Υπάρχουν και οι περιπνίες στους καταθλιπτικούς, δηλαδή άτομα που μπορούν να θέλουν να κοιμηθούν 15 ώρες τη μέρα. Ναι. Σε μη φυσιολογικό ύπνο, δεν μιλάμε για θρεπτικό ύπνο. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Σίγουρα, αλλά είχα παρατηρήσει από τον εαυτό μου ότι τις μέρες που δεν είχα χρόνο να κοιμηθώ, γιατί η ζωή ενός μαθητού, το γνωρίζουν όσοι έχουν παιδιά εφήβους τώρα, είναι πολύ πιο δύσκολη ίσως και από ενός εργαζόμενου, δηλαδή με τα φροντιστήρια, με τα διαβάσματα κτλ. Τις μέρες εκείνες που δεν κοιμόμουν επαρκώς, δεν μπορούσα να λειτουργήσω και δεν ένιωθα καλά. Ήμουν σαν την άρρωστη. Άμα κοιμόμουν, ήμουν καλά. Μιλάω τώρα για ένα παιδί που έχει κάποια θέματα υγείας. Αυτό εννοώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και εδώ θίγεις και ένα άλλο κομμάτι. Την υγεία των γονέων, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει για τα παιδιά τους. Δηλαδή, πολλές φορές και συνάδελφοί μου, αλλά και εγώ αυτό που βλέπω από τη σχέση μου που έχω με τους δικούς μου θεραπευόμενους είναι ότι η έλλειψη ύπνου τους κάνει πάρα πολύ νευρικούς. Ξεσπάνε πάρα πολύ έντονα, έχουν πάρα πολλά νεύρα στα παιδιά. Το νευρικό τους, το αυτόνομο νευρικό σύστημα κινητοποιείται πάρα πολύ έντονα και το συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Οπότε έχουν μια ευερεθιστότητα πολύ έντονη που μπορεί να τραυματίσει έτσι την παιδική ψυχή, παίρνουν εύκολα σε διενέξεις και όλο αυτό
οδηγεί σε ένα μονοπάτι της λειτουργικότητας απόλυτο, που αφήνει το αποτύπωμά του και στα μικρά τα παιδάκια. Ένας άνθρωπος που ψυχοψάχνεται πρέπει να φροντίζει όπως και δίποτε να έχει επαρκή ύπνο. Και αν δεν μπορεί από μόνος του να πάρει βοήθεια ειδικών. Είναι από τα βασικότερα πράγματα της ψυχικής ισορροπίας ο επαρκής ξεκούραστος ύπνος. Και αυτό που είπες και προηγουμένως, βαθύς ύπνος, ύπνος δηλαδή που να πηγαίνει σε όλα τα στάδια. Να περνάμε από όλα τα στάδια και ειδικά τα βαθιά στάδια του ύπνου είναι αυτά που είναι τα πολύ αναζωογονητικά και για τα κύτταρά μας, για τον εγκέφαλό μας, για τη μνήμη, για τη μάθησή μας, πολύ σημαντικά για την ψυχική μας υγεία. Ο κυκαρδιανός, μιας και το ανέφερα ρυθμός, ο κυκαρδινός ρυθμός, σχετίζεται κυρίως με μία επιστήμη, τη χρονοβιολογία. Η χρονοβιολογία ασχολείται με τη θεωρία της επίφυσης και της υπόφυσης. Από εκεί εκλείεται και η μελατονίνη, μια ουσία που είναι πολύ σημαντική για την υπναγωγική όλη διαδικασία. Θέλω να πω πως ο κυκαρδιανός ρυθμός αφορά την ομοιόσταση του σώματός μας. Τι σημαίνει? Σημαίνει ένα 24ωρο, κάνει ένα κύκλο μιας ημέρας και σχετίζεται με το κομμάτι ύπνου και αφύπνισης. Πολύ σημαντικό εκεί είναι το σύστημα RAS. Το σύστημα RAS στον κυκαρδιανό ρυθμό αναφέρεται κυρίως στην ενεργοποίηση του φωτός. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τη ρύθμιση του ύπνου μας το φως και η νύχτα. Δηλαδή, πιο σκοτεινά δωμάτια, οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα με τον ύπνο τους, ένα πολύ ήσυχο, έτσι, σκοτεινό, αρκετά δωμάτιο βοηθάει την έλευση του ύπνου και ησυχία, παρά ένα πολύ φωτεινό δωμάτιο, για παράδειγμα, που δεν είναι και έτσι ιδιαίτερα απομονωμένο από θορύβους και όλα αυτά και δημιουργεί προβλήματα ή διαταραχές στον ύπνο. Το σύστημα RAS που συνδέεται απόλυτα με τον κυκαρδιανό ρυθμό έχει να κάνει με μια πληθώρα νευρωνικών κυττάρων που συναντιούνται εκεί όταν βλέπουμε την πρώτη αμοιχή του φωτός. Αν κοιμόμαστε δηλαδή σε ένα δωμάτιο και έχουμε λίγο κλείσει τις κουρτίνες αλλά ξημερώσει, μπει φως μέσα, ενεργοποιείται αυτό το σύστημα RAS, το οποίο έρχεται σε λειτουργία με άλλα τμήματα του εγκεφάλου μας υπεύθυνα για τον ύπνο, όπως είναι ο υπερχιασματικός πυρήνας. Ο υπερχιασματικός πυρήνας έχει να κάνει, συνδιαλέγεται μάλλον, με όλα τα κομμάτια, τα εγκεφαλικά τμήματα που ευθύνονται για τον ύπνο μας, όπως είναι για παράδειγμα ο θάλαμος, ο υποθάλαμος, οι γέφυρες, ο μέσος εγκέφαλος, ο υπόκαμπος, όλα αυτά λοιπόν και αυτό. Η συνδρομή, η καλή λειτουργία όλων αυτών των εγκεφαλικών τμήματων παράγει και την χρονικότητα της έλευσης της μελατονίνης. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντική όλη αυτή η εύρυθμη λειτουργία του κυκαρδιανού ρυθμού με αυτά όλα τα συστήματα για να μπορεί να λειτουργεί ένας άνθρωπος σε ομοιόσταση. Είναι σημαντική και αυτή για την αρτηριακή του πίεση, για τη διάθεσή του, για την μείωση ή την αύξηση της θερμοκρασίας του, για τη μυϊκή του χαλάρωση. Πολύ σημαντική και αυτή και η σωματοτροπίνη που αναφέρθηκε. Γι' αυτό το λόγο, εάν κάποιος λόγω εργασίας κοιμάται μέρα, αυτοί που κάνουν βάρδια, πρέπει να φροντίζουν να κοιμούνται σε κατασκότεινα δωμάτια. Δεν είναι δυνατόν διπλά παράθυρα, σκούρα παράθυρα, χοντρές κουρτίνες, ώστε να μην διαπερνά καμία χτίδα φωτός, για να δημιουργείται πλασματικά μια συνθήκη που ενομοιάζει με τη νύχτα στο εγκέφαλο, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και να παράξει και τη μελατονίνη και αν είναι δυνατόν και την αυξητική ορμόνη. Ναι. Και ξέρουμε σήμερα ότι βέβαια υπάρχει και η τεχνητή μορφή της μελατονίνης, δηλαδή δίνεται μέσα από διάφορες εταιρείες. Όμως, Μαριάννα, μιλώντας με τον δόκτωρα Γρηγόρη Γρηγορίου, το φίλο μας, τον κοινό μας φίλο, τον ψυχίατρο, ο Γρηγόρης λέει ότι τα αντικαταθλιπτικά που δοκιμάζονται τώρα με τη μελατονίνη δεν έχουν τόση αποτελεσματικότητα. Όχι, και εγώ αυτό. Δεν έχουν τόσο δραστηριότητα, αλλά ενώ υπάρχουν σκευάσματα τα οποία δεν θα πω εγώ σε κανένα να πάρει, αλίμονο. Απλώς αναφέρω τι γίνεται έτσι σήμερα. Υπάρχουν βιταμινούχα απλώς σκευάσματα που έχουν να κάνουν μόνο με μελατονίνη. Δεν μιλάω για αντικαταθλιπτικά. Δεν υπάρχει όμως μελέτη επιστημονική που να καταδεικνύει ότι όντως αν λάβεις σερωτονίνη υπό τη μορφή συμπληρώματος διατροφής. Μελατονίνη, συγγνώμη, γιατί σερωτονίνη δεν υπάρχει. Γιατί σερωτονίνη δίνουν ένα ένζυμο που λέει άμα το πάρεις θα το TH5 θα γίνει η σερωτονίνη, που ούτε και για εκείνο υπάρχουν. Ναι. Αρκετή επιστημονική έτσι, μελέτη γύρω από αυτά. Ενδιασμοί. Αλλά η ιστορία με τη μελατονίνη ήταν πάρα πολύ υποσχόμενη όταν βγήκαν τα πρώτα φάρμακα, τα οποία μιλάμε για αντικαταθλιπτικά τώρα, τα οποία
βγήκαν στην αγορά και υπόσχονταν αντιμετώπιση της κατάθλιψης, θεραπεία της κατάθλιψης με αύξηση των επιπτώσεων της σεροτονίνης. Πάρα πολλούς έπεσαν της μελατονίνης, πάρα πολλούς έπεσε η μελατονίνη τους όταν είδαν ότι δεν δούλευαν εκείνα τα φάρμακα όπως ήταν αναμενόμενα. Ή αρκετά από αυτά τα φάρμακα, μιας και εγώ έχω, η πείρα μου έχει να κάνει με το επαγγελματικό μου κομμάτι, άνθρωποι δηλαδή που έλαβαν τέτοια φάρμακα, έπεσαν πάρα πολύ, δηλαδή τους τύχησε αυτό στην κατάθλιψή τους υποτροπίας, αν θέλω να πω, με αυτά τα πράγματα, παρά είδαν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αυτό που φαίνεται ότι είναι πιο αποτελεσματικό, η γενιά αντικαταθλιπτικού μου φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματική από την κλινική μας πείρα, όχι τη δική μας, του επιστημονικού κόσμου, είναι τα SSRIs ή κάποια άλλα που είναι παραπλήσια με τα SSRIs, αυτά που παίρνουν δύο νευροδιαβιβαστές, που παίρνουν και την ντοπαμίνη και την οραδρεναλίνη και τη σεροτονίνη μαζί, τρεις. Δηλαδή, πρέπει να το λέμε αυτό το πράγμα, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, γιατί οι άνθρωποι μπορεί να πάνε σε κάποιον που να μην είναι ιατρός και τους πει έλα εδώ και σε σκορεδεύουν οι ψυχολόγοι, σε σκορεδεύουν οι γιατροί, θα σου δώσω αυτά τα χάπια μελατονίνη και θα γίνεις καλά. Μην πιστεύετε. Κλινικά αποδεδειγμένο προς το παρόν και ελπίζουμε να βρεθούν καλύτερα φάρμακα είναι ότι η επιλεκτική αναστολή επανασπρόσληψη της σεροτονίνης είναι τα πιο αποτελεσματικά φάρμακα για αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Αυτό, η θεωρία αυτή πράγματι ισχυροποιείται επιστημονικά, διότι είδαμε ότι τα SNRIs που έχουν να κάνουν με σεροτονίνη που ανέφερες και νοραδρεναλίνη, αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουν πάρα πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες. Δηλαδή μπλοκάρουν πάρα πολλούς υποδοχείς στον εγκέφαλο, όχι ένα-δύο υποδοχείς, πάρα πολύ μπλοκάρονται, οπότε το άτομο από το αυτόνομο νευρικό του σύστημα έχει μια υπερβολική έντονη έτσι, ευερεθιστότητα και ο πρώτος καιρός είναι εξαιρετικά δύσκολος μέχρι να δει κάποια συνέπεια ή κάποια έτσι, δράση. Τα SNRIs δίνονται μόνο σε περιπτώσεις τις οποίες έχουν δοκιμαστεί τα κλασικά αντικαταθλιπτικά και δεν δουλεύουν και σε περιπτώσεις χρόνιου πόνου ταυτόχρονα. Εντάξει, επειδή δεν είναι ψυχίατρος. Δεν είμαστε εμείς κατάλληλοι. Και ο τομέας μας, εμείς ως ψυχολόγοι γνωρίζουμε κάποια πράγματα απ' έξω, ο πλέον ειδικός για να διαγνώσει και να χορηγήσει φάρμακα είναι ο ψυχίατρος, όχι εμείς. Ο καθήλυνα αρμόδιος είναι ο ψυχίατρος, φυσικά. Αυτά αναφέρονται και στο κομμάτι τώρα θα ήθελα να αναφέρω ένα κομμάτι για τους εφιάλτες. Πάρα πολλοί άνθρωποι ξυπνούν έντρομοι, με φίδρωση, με τρομακτικές εικόνες από το όνειρο που έχουν. Αισθάνονται ότι έχει συμβεί ένα ρήγμα εσωτερικό και ψυχικό πάρα πολλές φορές. Πότε βλέπουμε τελικά εφιάλτες και τι σημαίνουν οι εφιάλτες για εμάς και αν οι εφιάλτες από κάτω από το χαλί έχουν να κάνουν με μία διαταραχή ή όχι. Σε 4 περιπτώσεις βλέπουμε έντονη εφιαλτική δράση. Η πρώτη περίπτωση έχει να κάνει με την μετατραυματική διαταραχή. Η δεύτερη περίπτωση έχει να κάνει με τις παραϋπνίες που αναφέρονται σε διαταραχές του ύπνου. Η τρίτη περίπτωση αναφέρεται στα μικρά παιδάκια 3 με 6, 7 ετών, 3 με 6 κυρίως ετών. Και η τέταρτη κατηγορία αφορά ανθρώπους που παίρνουν ψυχοτρόπες ουσίες. Είτε μιλάμε για αντικαταθλιπτικά στην αρχή τους, μιλάω στην αρχή της δράσης των αντικαταθλιπτικών, ή ουσίες άλλες, όπως οι απαγορευμένες. Έτσι, κυρίως το βλέπουμε στην αμφεταμίνη, στο LSD, στην κοκαίνη, ουσιαστικά διαγερτικά του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Στο μετατραυματικό κομμάτι, είναι συγκλονιστικό πραγματικά το νούμερο των εφιαλτών που υπάρχουν. Θέκλα, είναι 90%. 90% εφιάλτες. Θέλω να πω ότι στη μετατραυματική διαταραχή βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν βιώσει ένα ακραία τραυματικό γεγονός, πραγματικά ακραίο τραυματικό γεγονός, το έχουν βιώσει οι ίδιοι. Είναι μάρτυρες ή έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά σε θάνατο ή επαπειλούμενο θάνατο. Άνθρωποι οι οποίοι μέσα από την επαναβίωση συνεχώς, τα flashbacks που γίνονται του τραυματικού περιεχομένου, αυτό συμβαίνει μόνο μέσα από τα όνειρα. Τα όνειρά τους καταλαβαίνουμε ότι ξυπνούν κάθιδροι, είναι εξαιρετικά τρομαγμένοι και συμβαίνουν σε φάση κυρίως REM.
στη φάση που είπαμε, δηλαδή τις αρχικές φάσεις του ονείρου μεταξύ ύπνου και ξύπνου. Και αρκετοί από αυτούς έχουν το δυσκολεύονται πάρα πολύ στο να έρθουν να μπουν σε άλλα στάδια ύπνου, να εισέλθουν στα στάδια 3 και 4. Πολλές φορές για αρκετά μεγάλο διάστημα μένουν μόνο στο στάδιο 1 του ύπνου ή το στάδιο 2 και βλέπουμε συνεχόμενους επαναλαμβανόμενους εφιάλτες που γίνεται μια επαναβίωση του τραύματος. Για παράδειγμα, αν μία μητέρα δει μπροστά της ένα τροχαίο ατύχημα που μπορεί να τραυματιστεί το παιδί της ή ακόμα και ένα ξένο άτομο. Έτσι είναι τραυματική αυτή όλη η εμπειρία. Νομίζω ότι είναι μία εμπειρία που λίγο έχεις αναφέρει και εσύ κάποια στιγμή με τροχαίο ατύχημα. Έχει να κάνει δυστύχημα. Δυστύχημα. Όταν πεθάνει κάποιος, ονομάζεται δυστύχημα. Δυστύχημα, ναι. Έχει να κάνει με όλη αυτή την επαναβίωση αυτού του γεγονότος και τρομακτικά φαινόμενα γύρω από αυτό. Εκεί 90% περίπου αφορά τους εφιάλτες. Οι εφιάλτες όμως στην περίπτωση της διαταραχής μετατραυματικού στρες, όπως και τα flashbacks, όπως οι δραματικές αναβιώσεις, βοηθούν στην εξασθένιση του ερεθίσματος. Δηλαδή κάθε φορά που ξαναβλέπεις τον εφιάλτη, κάθε φορά που ξαναβιώνεις μέσα στο μυαλό σου τη σύγκρουση, απαλύνεται ο πόνος. Δηλαδή έχουν μια τέτοια λειτουργία. Ακριβώς αυτό. Καταθετική. Αναφέρθηκε αυτός ο ρόλος του απορριμματοφόρου πριν, που υπάρχει έτσι, ισχύει μέχρι σήμερα αυτό και μάλιστα η μνήμη του τραύματος που είχα αναφέρει στην αρχή, ότι γύρω από το τραυματικό γεγονός υπάρχει μνήμη, πολύ έντονη μνήμη και συνέστημα και αυτό, ενώ είναι στην αρχή πολύ έντονο, είναι έγχρωμο, ξεθοριάζει με την επαναληπτικότητα του ονείρου, αρχίζει και ξεθοριάζει και είναι πολύ σημαντικό για να ξεπλύνει και την ψυχή μας από όλο αυτό το φαινόμενο. Άρα δεν είναι φοβιστικό το να δεις αυτόν τον εφιάλτη, είναι ένδειξη ότι ο εγκέφαλος σου δουλεύει σκληρά κατά τη διάρκεια του ύπνου σου για να σου απαλύνει τον πόνο και το τραύμα. Βέβαια, να σου απαλύνει τον πόνο και το τραύμα, απλώς στην αρχική φάση της επαναβίωσης, πολύ έντονης επαναβίωσης, είναι συνήθως δυσάρεστο όλη αυτή η αίσθηση. Θέλω να πω όμως ότι κάτι καλό που μπορεί να σκεφτεί, κάτι θετικό που μπορεί να σκεφτεί ένας άνθρωπος έχει βιώσει ένα τραυματικό γεγονός και πάει να κοιμηθεί και ξυπνάει κάθιδρος επαναβιώνοντας το γεγονός, μπορεί να πει στον εαυτό του: είναι εντάξει, είδες αυτό το όνειρο, γιατί ο εγκέφαλος σου τώρα που κοιμόσουν προσπαθεί να σε βοηθήσει να το ξεπεράσει. Κάνει την αποφόρτιση. Είσαι ένα βήμα πιο κοντά. Έτσι. Και τώρα για εκλογήκευση του πολύ αρνητικού γεγονότος να αναβιώσει το τραυματικό γεγονός από εφιάλτη. Έτσι κι αλλιώς έχει παρατηρηθεί επιστημονικά ότι σε ανθρώπους που έχουν μετατραυματική διαταραχή στρες υπάρχει μια πολύ έντονη δράση του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Εκινείται δηλαδή πάρα πολύ το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, γι' αυτό υπάρχει αυτή η έντονη ευερεθιστότητα. Στις παραϋπνίες, από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει ένα τραυματικό γεγονός. Δεν υπάρχει κάτι, ένα συγκεκριμένο ερέθισμα. Αυτό που βλέπουμε ότι υπάρχει μία μικρή διαταραχή εγκεφαλική ίσως, γι' αυτό υποκινούνται από την μεγάλη δράση του αυτόνομου νευρικού συστήματος και υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα και κινητοποίηση στις γνωστικές λειτουργίες του ατόμου. Μαριάννα, με απλά λόγια, τι σημαίνει παραϋπνία? Οι παραϋπνίες είναι όνειρα τα οποία είναι εφιαλτικά, εξαιρετικά εφιαλτικά και έχουν να κάνουν με απειλή της ίδιας μας της ζωής, αυτό που βιώνει το άτομο, απειλή της ίδιας μας της ζωής, της αυτοεκτίμησής μας, του είναι μας, είναι έντρωμα, ενίκτη έντρομοι εφιάλτες, πάρα πολύ ισχυροί, όμως αυτοί δεν έχουν έρθει εκεί, δεν έχουν κάτσει εκεί επειδή προήλθαν από κάποιο συγκεκριμένο ερέθισμα ή κάποιο τραυματικό γεγονός. Είναι χωρίς καμία ιδιαίτερη ουσιαστική σύνδεση με κάτι που έχει συμβεί. Ακριβώς. Δεν υπάρχει κάποια συναισθηματική σύνδεση, κάποιο συγκεκριμένο γεγονός. Υπάρχει ίσως μία μικρή διαταραχή που έχει να κάνει με το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Από εκεί ακριβώς ενεργοποιείται όλο αυτό και υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα στις γνωστικές λειτουργίες του ατόμου. Ξαναλέω ότι συμβαίνει στις φάσεις REM του ύπνου και αυτή το κομμάτι των παραϋπνιών που βλέπουμε φιάλτες έντρωμα όνειρα. Είναι μια διαταραχή δηλαδή ή το φαινόμενο αυτό ονομάζεται παραϋπνία? Η παραϋπνία υπόκειται στις διαταραχές του ύπνου, όπως και δυσυπνίες ας πούμε και άλλα και είναι ακολουθίες. Τι σημαίνει δυσυπνία? Η δυσυπνίες έχει να κάνει με αλόκοτα γεγονότα που μπορεί να δει ο εγκέφαλος, αλόκοτες ιστορίες, αλόκοτα πράγματα, χωρίς καμία χρονικότητα. Το οποίο και αυτό δεν έχει ερμηνευθεί ότι, για παράδειγμα, ο εγκέφαλος κάνει κάτι, ούτε ότι υπάρχει κάποιο τραυματικό γεγονός που να ενεργοποιεί κάτι τέτοιο. Υπόκειται όλα αυτά στο κομμάτι διαταραχών ύπνου.
όλο αυτό το κομμάτι με την Ισοσύνη. Ίσως αυτό το παρακολή. Πράγμα που το έχεις εξηγήσει έτσι και με την περισσότερη λειτουργία από την αναμενόμενη του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και κυρίως το γνωστικό λειτουργείο, να έχει καθαρά να κάνει με δυσκολία, αδυναμία οργανική του εγκεφάλου για οποιουσδήποτε λόγους να πάει σε βαθύτερα στάδια ύπνου. Οπότε παραμένει στο στάδιο REM και εκεί, άμα παραμείνει στο στάδιο REM πολλή ώρα, τότε αναπόφευκτα ξυπνάς κιόλας. Γιατί δεν. Ξυπνάς και ο ύπνος είναι πάρα πολύ φως. Είσαι πάρα πολύ φως. Τα κύματα θήτα και τα δέλτα να σε πάρουν σε βαθύ ύπνο. Άρα. Απλώς δεν υπάρχει συνδεσιμότητα με κάτι τραγικό, με κάποιο συναισθηματικό ερέθισμα από την καθημερινότητά μας, για παράδειγμα. Έχει να κάνει με αυτή την οργανική, όπως ανέφερες εσύ, ίσως αδυναμία. Δεν είμαστε νευροεπιστήμονες, δεν είμαστε ειδικοί ξενοδοχείων. Από τη βιβλιογραφία μιλάω καθαρά αυτά, τι μπορεί να σημαίνει παραϊπνία. Και λέω ότι αυτό προέρχεται από μια έτσι έντονη διέγερση του αυτόνομου νευρικού συστήματος, που βάζει σε μια κινητικότητα τις γνωστικές λειτουργίες μας. Και το τελευταίο κομμάτι που αφορά τους εφιάλτες, μάλλον είναι δύο τα κομμάτια, τα παιδάκια, τα μικρά, και το καταλαβαίνουμε όλο αυτό, γιατί υπάρχουν έντονα παιδικές φοβίες, Θέκλα μου. Παιδικές φοβίες που αφορούν το σκοτάδι, τους έντονους θορύβους, τις ροντές, τις καταιγίδες, και τα έντομα, γενικές φοβίες. Υπάρχουν γενικές φοβίες στα παιδάκια, είναι πολύ πιο έντονα στα παιδιά και στους εφήβους από ό,τι στους ενήλικες, στα παιδιά πιο έντονα, και βέβαια ηλικίες μεταξύ 3 και 6 ετών, που δεν μπορούν ακόμα να κάνουν διαχωρισμό της πραγματικότητας από τη μη πραγματικότητα, λίγο όλα συγχύονται μεταξύ τους. Μπορεί να δουν ένα έργο, ας πούμε, ένα τριάγωνο το Σούπερμαν και να πάει σε μία αυλή και να πει: τώρα μπορώ εγώ να πετάξω. Δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς τι είναι πραγματικό και όχι, και γι' αυτό βλέπουν, έχουν ενίκτυους τρόμους. Οι ενίκτυοι τρόμοι, ευτυχώς για τα παιδάκια, μπορούν να συμβούν σε στάδιο non-REM. Σε στάδιο που δεν υπάρχει γρήγορη οφθαλμική δραστηριότητα αφύπνισης, και αυτό είναι καλό, διότι προστατεύονται τα παιδιά και δεν έχουν μία άμεση αφύπνιση. Δεν ξυπνάνε εκείνη την ώρα. Μπορεί και να ξυπνήσουν, αλλά αν δεν ξυπνήσουν, δεν θυμούνται εύκολα αυτό το όνειρο, τον εφιάλτη που είδαν. Είναι και λίγο... μπορεί να σου μιλάνε κιόλας κατά τη διάρκεια του εφιάλτη, να σου τον περιγράψουν και την άλλη μέρα το πρωί να μην θυμούνται τίποτα. Να μην θυμούνται τίποτα. Αυτό λοιπόν είναι μία προστατευτική διαδικασία του νευρικού συστήματος που συμβαίνει στα παιδιά. Και κυρίως έχει να κάνει με τις γενικές φοβίες. Τα παιδιά είναι πολύ πιο έντονα, είναι πολύ πιο, η διέστησή τους είναι πολύ πιο ανεπτυγμένη. Είναι σφουγγαράκια των ερεθισμάτων όλων από την καθημερινή ζωή. Ακόμα βλέπουμε και σε παιδάκια που είναι από οικογένειες, μιας και εμείς το έχουμε δουλέψει περισσότερο αυτό, που δεν υπάρχουν έντονες διενέξεις, υπάρχουν αψιμαχίες, υπάρχει μια κακή έτσι επικοινωνία στο ίδιο το ζευγάρι, που βλέπουμε έτσι έντονες εικόνες σε ένα παιδί, έντονες απεικονίσεις. Αυτά, ναι, εισχωρούν στον ύπνο του, έχουν να κάνουν με φοβίες. Μαρία μου, έχει τύχει να ακούσω για περιστατικά που ένα παιδί το οποίο ζει σε μονογονική οικογένεια, που μπορεί για παράδειγμα να ζει με τον πατέρα, εντάξει, και η μητέρα να μην είναι σε καλή ψυχική κατάσταση. Εάν πάει να διανυχτερεύσει, μιλάω για περίπτωση παλιά τώρα, πριν 20 ετίας, να πάει το παιδί να διανυχτερεύσει ένα βράδυ στη μητέρα, η μητέρα να μην είναι καλά, να έχει καταναλώσει αλκοόλ, να μην είναι σε καλή φάση, και το παιδί το επόμενο βράδυ που πάει ξανά να κοιμηθεί στον πατέρα, να ξυπνάει στον ύπνο του και να μιλάει και να λέει: φοβάμαι, θα μπουν κλέφτες στο σπίτι, θα σκοτώσουν τη μαμά, επειδή ένιωθε την ανασφάλεια της μητέρας, η οποία ήταν σε καλή ψυχική κατάσταση. Επίσης, έχω ακούσει και για αντίστοιχη περίπτωση για παιδί που διανυχτέρευσε στον πατέρα ενός φρεσκοχωρισμένου ζευγαριού, που ο πατέρας δυσκολευόταν πολύ με την αποδοχή του χωρισμού και ένιωθε τρομερή ανασφάλεια, που το παιδί το επόμενο βράδυ μετά που ερχόταν από το Σαββατοκύριακο που περνούσε στον πατέρα, κατά τη διάρκεια του ύπνου να ξυπνάει με ενύπνιο τρόμο, όπως λες και εσύ, να είναι, και να βλέπει έναν εφιάλτη που να τον περιγράφει στη μητέρα, που να είναι ένας εφιάλτης του στυλ αβοηθησίας. Είμαστε στη θάλασσα και με τον μπαμπά και κολυμπάμε και έρχονται τα κύματα και θα πνιγώ και δεν ξέρει κολύμπι ο μπαμπάς να με σώσει, για παράδειγμα. Που είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικά αυτά τα όνειρα του ότι το παιδί, περνώντας χρόνο με εκείνο το γονιό που δεν μένει συνήθως μαζί του, και που εκείνος, δεν λέω ότι αυτό συμβαίνει σε όλα τα παιδιά όταν πάνε στον άλλο γονιό, αλλά είναι η περίπτωση που κάποιος γονιός δεν είναι σε καλή ψυχική κατάσταση, επηρεάζεται το παιδί. Βέβαια, γι' αυτό το λόγο αδράττουμε τις ευκαιρίες να πω τις περιπτώσεις που έχουμε διαζύγιο, στις περιπτώσεις που δυσκολευόμαστε να δεχθούμε τη νέα συνθήκη, οφείλουμε για τα παιδιά μας πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι να τη δεχθούμε, γιατί αν δεν είμαστε καλά, το μεταφέρουμε άθελά μας τα παιδιά. Και να μην τους πούμε τίποτα, πιάνουν τα παιδιά τις ανασφάλειες μας, τα άγχη μας, τις φοβίες μας και επηρεάζονται.
Αυτό το gut instinct που τόσες πολλές φορές έχεις αναφέρει στα παιδιά είναι πάρα πολύ αναπτυγμένο και δυστυχώς το χάνουμε μεγαλώνοντας ή δεν το ακούμε τόσο καλά, δεν πατάμε τόσο καλά σε αυτό. Το υπερεγώ, αγάπη μου, έρχεται το software που μας βάζει η κοινωνία, το υπερεγώ και μας λέει μην ακούς τον gut instinct σου, θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις αυτό, μην ακούς. Ναι, λειτουργούμε λίγο πιο ρομποτικά, με τους κανόνες, τα όρια, τα πρέπει κτλ. Το παιδάκι όμως είναι ακριβώς αυτό που ανέφερες και εσύ. Έχει ιδιαίτερη διέστηση, υπάρχουν και γενικές φοβίες, αλλά πράγματι αναφέρεται στο κομμάτι της θεραπείας και από άλλους συναδέλφους, αλλά και από σένα, αλλά και από πολλούς συναδέλφους και από πολλούς παιδοψυχολόγους, πως οι έντονες διενέξεις ή μια κακή σχέση που υπάρχει στο ζευγάρι και πολλές φορές είναι πράγματι. Άθελά τους, ασυνείδητα κάποιες φορές οι γονείς δημιουργούν κάποιες διενέξεις επειδή υπάρχει μια υπερφόρτιση της όλης της διαδικασίας της επικοινωνίας τους. Αυτό όμως, εκεί υπάρχει μια μικρούλα, γλυκιά, όμορφη ρουφίχτρα που τρώει όλο αυτό, το πίνει όλο αυτό και μετά βγαίνει με τη μορφή εφιάλτη και τρόμου, δυστυχώς. Το καλό είναι ότι υπάρχει προστασία στα παιδιά με το non-REM ύπνο, δηλαδή βλέπουμε στη βαθιά διαδικασία ύπνου αυτά τα όνειρα, τα οποία πολύ γρήγορα ξεχνούν. Δεν μπορούν... Βλέπεις ακριβώς και την ανακουφιστική δράση του ονείρου, την εκτονωτική δράση του ονείρου. Έτσι, ακριβώς. Ανακουφίζει από το φόβο, εκτονώνει το άγχος, την αγωνία. Μάλιστα. Και το τελευταίο βέβαια είναι για τους ανθρώπους που είχα αναφέρει πριν, Θέκλα μου, ότι άνθρωποι που παίρνουν διάφορες ψυχοτρόπες ουσίες, ναι, έχουν πλούσια ονειρική δραστηριότητα και αρνητική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, άλλωστε, 75% των ονείρων μας είναι αρνητικό, είναι φιαλτικό. Και αυτό για να καταλαβαίνουμε πόσα πολλά ψυχικά σκουπίδια μαζεύουμε τελικά από την καθημερινότητά μας, αλλά και ό,τι έχουμε ενσωματώσει, ό,τι έχουμε ενδοβάλει μέσα μας και δεν είναι δικό μας. Εννοείς είναι θυματικά αρνητικό. Δηλαδή, αν το δει σαν ταινία ο άνθρωπος ξύπνιος, θα πει πόσο άσχημα ένιωσα, πόσο άσχημα ήταν. Ναι. Ωστόσο, το ονειρόδραμα είναι πολύ θεραπευτικό. Είναι μια θεατρική ολόκληρη παράσταση που δίνεται έτσι, φτιάχνεται μέσα του ονείρου για να μας, κατά κάποιο τρόπο, να μας καταγράψει τις δυσκολίες της καθημερινότητάς μας, τις δυσκολίες της ζωής μας. Και αυτό μπορεί να πολλές φορές να το παίρνουν οι δραματοθεραπευτές ή οι καστικοί θεραπευτές και με τα παιδάκια που δουλεύουν να έχουν πλούσια έτσι, πηγή. Ακόμα και με ενήλικες δουλεύουν. Δεν δουλεύουν μόνο παιδάκια, στους οικαστικούς θεραπευτές ή στους δραματοθεραπευτές. Έχουν έτσι μια πλούσια μαγιά, θεραπευτική όμως, με θεραπευτική χρειά. Και θα ήθελα να τελειώσω, δεν ξέρω, ήταν έτσι ένα μεγάλο. Ήταν και πολύ. Θα το βάλω όμως, κόρη, όλο θα το βάλω και θα το δει ο κόσμος, ναι. Στο κομμάτι, αν τελικά τα... Τα όνειρα είναι προφητικά. Τα όνειρα είναι προφητικά. Θα μας απαντήσει αυτό το ερώτημα που ταλανίζει τον κόσμο. Βλέπω όνειρο, για παράδειγμα, ότι πέθανε ένας αγαπημένος μου άνθρωπος. Όντως θα πεθάνει. Βλέπω όνειρο ότι μου έχει συμβεί κάτι κακό. Όντως θα μου συμβεί. Λοιπόν, τα όνειρα έχουν να κάνουν αποκλειστικά με εμάς, όχι με τους ανθρώπους που βλέπουμε. Αν εμείς έχουμε φοβία θανάτου, έχουμε διάφορες φοβίες, πανικούς, άγχη που έχουν να κάνουν με τη δική μας ζωή, συνδέονται απόλυτα με το ασυνείδητο λοιπόν κομμάτι μας και βγαίνουν με μια τέτοια μορφή. Είναι τελείως, λένε πάρα πολλοί έτσι, σύγχρονοι επιστήμονες που διάβασα, είναι τελείως συμπτωματικό αν ένας δει τη γιαγιά του να είναι άρρωστη στον ύπνο του ή να πεθαίνει η γιαγιά και μετά από 5 μέρες να χάσει τη γιαγιά του, αυτό δεν λέγεται προφητικό όνειρο, όπως πολλοί θα τρέξουν να πούν «Μα αλίμονο, το όνειρο είναι ξεκάθαρο, είναι προφητικό». Αυτό μπορεί να σημαίνει την κακή σχέση που είχε με τη γιαγιά του και γι' αυτό μπορεί να θέλει να τη σκοτώσει στον ύπνο του, την κακή σχέση που έχει με το θάνατο. Μπορεί να σημαίνει κιόλας πως ήταν άρρωστη η γιαγιά του και αυτός φοβόταν πως θα πεθάνει και είδε όνειρο το φόβο του. Ναι, αυτό ακριβώς θα έλεγα τώρα. Να έχει να κάνει με την αρρώστια της γιαγιάς του ή να έχει να κάνει με ενοχές γύρω από τη γιαγιά του ή μια κακή σχέση που είχε με τη γιαγιά του και ποτέ δεν επιλύθηκε. Οπότε αυτή η γιαγιά τερματίζεται κατά κάποιο τρόπο στο όνειρο. Ή ακόμα και αντιθετικά, γιατί και εδώ έχουμε τους μηχανισμούς άμυνας, να λαμβάνουν μεγάλο κομμάτι στα όνειρα. Να υπάρχει μια μετατόπιση. Δηλαδή,
η μετατόπιση ο παραμορφωτικός χαρακτήρας του ονείρου να δείχνει ότι άτομα τα οποία έχουμε έντονη διένεξη και επιθετικότητα, στο όνειρό μας να είμαστε εξαιρετικά αγαπητικοί, πολύ γλυκοί με αυτούς τους ανθρώπους, να τους χαϊδεύουμε, να τους μιλάμε, ενώ στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά. Τα όνειρά μας δεν μπορούν να είναι προφητικά και αν πούμε ότι, όπως αναφέρθηκε, βλέπουμε 3 όνειρα κάθε βράδυ, περίπου 1.008 όνειρα το χρόνο. Ένα άτομο που έχει πάει 30 χρονών, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες όνειρα μπορεί, 30.000 όνειρα να έχει δει, υπάρχει από μόνο του, όλοι μπορούν να το καταλάβουν αυτό, δεν χρειάζεται ιδιαίτερο μυαλό, ένα μοτίβο ακολουθιών που επαναλαμβάνεται και ξαναεπαναλαμβάνεται. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι το όνειρο μπορεί να έχει μια προφωτική διάθεση. Τελειώνοντας αυτό το μαραθώνιο βίντεο, ονειρικό, το οποίο δεν ξέρω πόσους κύκλους ύπνου καλύπτει. Είπε, είναι 70 λεπτά ένα κύκλο ύπνου. Εμείς εδώ έχουμε περάσει κατά πολύ τα 100 λεπτά. Λοιπόν, θέλω να μου εξηγήσεις, εάν δίνασαι, ένα όνειρο που έβλεπα πάρα πολύ συχνά τον τελευταίο χρόνο. Έβλεπα το εξής όνειρο, Μαριάννα μου. Μπορεί και 2 χρόνια που το έβλεπα. Πολύ, δεν ήταν παρόμοιο, δεν ήταν το ίδιο σκηνικό. Ήμουνα σε ένα χώρο που ήταν ένα σπίτι παλαιό, αριστοκρατικό, το οποίο είχε πολλά δωμάτια, πολλά μπάνια, πολλά λουτρά, πολλά υπνοδωμάτια, πολλές κάμαρες, είχε πολλά ντουλάπια, είχε πολλά αρχαία και έτσι εκλεχτά αντικείμενα μέσα, το οποίο όμως ήταν παρατημένα, ήταν απεριποίητα, δεν ήταν ωραία ταξινομημένα και ένιωθα ένα έτσι μπούκωμα, ότι ήθελα να έχω όλο τον χρόνο του κόσμου για να αξιοποιήσω εκείνο το σπίτι, να το βάλω σε μια τάξη, να το βάλω σε μια σειρά και έλεγα είναι κρίμα να υπάρχει αυτή η ωραία μπανιέρα και να μην χρησιμοποιείται. Είναι κρίμα να υπάρχει αυτή η ωραία συρταριέρα, το κωμό και να μην καθαριστεί, να μην γυαλιστεί, να μην βαφτεί και να μπει σε τάξη. Και έβλεπα αυτό το όνειρο επανειλημμένα. Στην αρχή έλεγα, μήπως είναι επειδή θα μετακομίσω, γιατί είχα κάνει πέρσι τη μετακόμιση και τη σκεφτόμουν και γενικώς έχω κάνει πολλές μετακομίσεις. Όμως και μετά το πέρασε τη μετακομίσεως επανερχόταν το όνειρο. Τώρα έχει φύγει, τι έχεις να πει. Έχει πολύ καιρό να το δω. Εντάξει, τώρα αν το δούμε με συμβολισμού και ψυχαναλυτικά. Να μιλάμε έτσι για να ελαφρύνουμε και λίγο προς το τέλος της συζήτησης. Ναι, φυσικά δεν είμαι και ειδικός για να ερμηνεύω όνειρα εγώ. Βέβαια, μέσα από αυτή τη μεγαλύτερη που έγινε. Θέλω να πω ότι νομίζω ότι αυτά τα κομμάτια, τα ανεκτήμητα, τα κομμάτια αξίας που υπήρχαν έχουν να κάνουν με το εσωτερικό σου κομμάτι. Το εσωτερικό σου κομμάτι που για κάποιο λόγο όμως αυτά τα κομμάτια που είχαν ιδιαίτερη αξία ήταν ανεκτήμητα, είχαν ιδιαίτερες ποιότητες, είχαν αφαιθεί για κάποιο λόγο. Είχαν αφαιθεί εν τη ρήμη της καθημερινότητας, κάποιες σχέσεις που μπορεί να μην γέμιζε, φιλικής, σίγουρα λοιπόν είναι κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν με τον ξεχασμένο πλούτο σου. Έβλεπες, σου χτυπούσαν την πόρτα, γιατί το όνειρο μας χτυπάει την πόρτα, μας δίνει ερεθίσματα. Μας χτυπάει την πόρτα ότι κάτι εκεί ξεχασμένο όμως ανεκτήμητο έχεις αφήσει και το έχεις παραπετάξει για κάποιο λόγο. Κάτι συμβαίνει στη ζωή σου που είναι εκεί στη γωνίτσα, είναι παραπεταμένο, Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός τους τελευταίους 2 μήνες, 2,5 μήνες, 3 μήνες, δεν έχω δει καθόλου αυτό το όνειρο. Δηλαδή δεν έχει επανέλθει αυτό το όνειρο. Να εξετάσεις και τη χρονικότητα. Γιατί τώρα βλέπεις αυτό το όνειρο, ενώ τότε το έβλεπες. Ίσως είχε να κάνει με το ότι έπρεπε να κάνω κάποια δουλειά με τον εαυτό μου και τους τελευταίους 2,5-3 μήνες κάνω ψυχοθεραπεία. Ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να ήταν ένα κάλεσμα αυτό για να μου πει. Έχεις ταραχνιασμένα δωμάτια μέσα στη ψυχή σου, πήγαινε να κάνει ψυχοθεραπεία, να τα συγκυρίσεις, να τα ευπρεπίσεις, να τα χρησιμοποιήσεις, να είναι λειτουργικά, δημιουργικά. Μπορεί και αυτό. Υπάρχει και ανεκτήμητο υλικό που έχεις αφημένο. Αυτό σου έδειχνε το όνειρο. Αξιόλογα πράγματα που ήταν εκεί παρατημένα και αραχνιασμένα. Αυτό το λες εσύ με την πολύ αγάπη και εκτίμηση. Λοιπόν, Μαριάννα, είναι μεγάλο το βίντεο, αλλά θα το αφήσω γιατί είναι όλα, δεν έχει κάτι που μπορεί να κοπεί. Τίποτα δεν μπορεί να κοπεί από όλα αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί έχεις διαβάσει τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, έχεις ξεψαχνίσει τη θεωρία της ψυχαναλύσεως σε σχέση με τα όνειρα, τους φροηδικούς, τους μεταφροηδικούς, έχεις πάει στην νευροψυχολογία, έχεις καλύψει τεράστια βιβλιογραφία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριάννα.
Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ και ξαναλέω ότι για μένα είναι μεγάλη τιμή να βρίσκουμε σε αυτό το κανάλι. Είναι μεγάλη τιμή γιατί... Και για εμάς είναι τιμή να είσαι εδώ και εδώ θέλω να πω... Στη σχέση μου ξαναλέω με τη Θέκλα, με τον άνθρωπο Θέκλα και αυτό είναι ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει για μένα. Και θέλω να πω στους φίλους που ρωτάνε για τα όνειρα, είδατε μία ερώτηση τι μπορεί να σημαίνει ένα όνειρο, πόση ώρα μπορεί να γίνει ένα βίντεο για τα όνειρα και ακόμη να μην σας έχει απαντηθεί η ερώτηση γιατί πρόκειται για ένα τεράστιο θέμα. Έτσι πήραμε μία πρώτη γεύση σήμερα. Υπάρχουν κομμάτια που αφήσαμε, Θέκλα, θέλω να σου πω, όπως το όνειρο αφήνει κομμάτια, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι θεωρώ των ονείρων έχει καλυφθεί έτσι, σε μία... ιστορική αναδρομή. Και με απλά λόγια έτσι ανακεφαλαιώνοντας, υπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Σίγουρα όμως ως ψυχολόγοι δεν αποδεχόμαστε την προφητική ερμηνεία και την οποιαδήποτε μαγική ερμηνεία των ονείρων. Υπάρχουν και ψυχαναλυτικές και ψυχοθεραπευτικές ερμηνείες των ονείρων και νευροψυχολογικές εξηγήσεις γιατί γίνονται τα όνειρα. Υπάρχει η νευροβιολογία που είναι πολύ κάθετη, είδαμε τα δύο ρεύματα, αλλά αυτό που ισχύει σίγουρα έχουν να κάνουν τα όνειρα με εμάς, με το ασυνείδητο κομμάτι μας, με τα ψυχομπάουλά μας που λέω και εγώ, που είναι καταχωνιασμένα και είναι αραχνιασμένα και όταν τα ανοίγουμε έχουν αναδύεται ένας ιδιαίτερος πλούτος ζωής. Το όνειρο και για τον Φρόιντ αλλά και για τους σημερινούς ψυχοδυναμικούς θεραπευτές δεν έχει να κάνει με καμία προφητική, δεν έχει καμία προφητική διάθεση, κανένα προφητικό χαρακτήρα, ούτε για εμάς τους υπόλοιπους. Επίσης εξηγούμε στον απλό τον κόσμο ότι ο λεγόμενος ονειροκρίτης δεν έχει καμία σχέση με την ψυχολογία. Καμία σχέση. Καμία απολύτως. Και οι ονειροκρίτες υπήρχαν στους αρχαίους Αιγύπτιες, όπως ανέφερα, το 2000 π.Χ. Μιλάμε για παλιούς τρόπους αντίληψης του ανθρώπου, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με όσα γνωρίζουμε σήμερα. Προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν τα πράγματα μέσω συμβόλων. Αυτό είναι όλο. Ελπίζω να υπήρξα βοηθητική. Εξαιρετικά βοηθητική και αυτό το βίντεο θα παιχτεί και θα ξαναπαιχτεί και θα ξαναπαιχτεί, είμαι σίγουρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε στους τηλεθεατές μας όνειρα γλυκά. Και είναι τα γλυκά όνειρα αυτά που έχει πολύ 3 και 4. Το 3 και 4 είναι γλυκά γιατί δεν μας αφήνουν αυτή την επίγευση της αρνητικότητας σίγουρα. Αλλά τα γλυκά όνειρα είναι αυτά που μας αφήνουν αυτή την αίσθηση όταν ξυπνάμε την όμορφη, την γλυκιά. Που συνευρισκόμαστε με ένα συνδετημόνα, με έναν άνθρωπο που μας αρέσει. Είτε είναι φίλος μας, είτε είναι το παιδί μας, είτε είναι ο σύντροφός μας. Έχει να κάνει με αυτή τη γλυκιά επίγευση. Ωραία. Άρα όνειρα γλυκά ευχόμαστε. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γιάννα, με ευχαριστώ. Καληνύχτα, Θέκλα. Καληνύχτα.